Θα σταμάτησε τελείω το βάρη γιατί εργαζόμουν πάρα πολλέ ώρε. Εργαζόμουν γύρω στι 16 ώρε. Στην ουσία το ξεκίνησα από ένα μικρό τετράγωνο κουτάκι και το έκανα αυτό που είναι τώρα. Όπου δεν είχα χρόνο ούτε για μένα. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι το bodybuilding το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή τη ζωή. Υπάρχουν και ε, η οικογένειά σου, είναι το πώ να τα βγάλει πέρα. Δεν γεννήθηκα πλούσιο, φτωχό γεννήθηκα. Φήμε λένε ότι είσαι εκατομμυριούχο. Ανεβαίνω πάνω σκηνή μου λένε εσύ κατέβα. Μου λέω για ποιο λόγο να κατέβω. εγώ όμω τα χαμένα λίγο και στον αγώνα. Ανεβαίνει και ο Στέλιο πάνω τότε και λέει ρε παιδιά τι είναι αυτά που λέτε, ξέρω εγώ, γιατί να μην ανέβει. Λέει όχι, λέει δεν μπορεί να παίξει το τζούνιο, λέει. Λέω πότε άλλαξε ο κανόνα, λέει. Δεν έχω σήμερα, λέει. Ε, και έτσι δεν με αφήσα να διαγωνιστώ. Μου λέει ο Στέλιο, εντάξει, μου λέει πρώτο είσαι και δεν θέλω να σε αφήσω να το πάρει, παιδί μου, άσου να το χαρούνε. Επειδή, γενικά. Έχει μια χαρά ήσομαι. Εντάξει, ναι, έχω ξεκινήσει. Έχω ξεκινήσει από πέρσι το Σεπτέμβριο κανονικά. Αποκλειστικό παράδει. Ναι, Έχω ξεκινήσει από μέσα στο Σεπτέμβριο γυμναστήριο. Ναι. Και... Όχι αγωνιστικό. Ε, μπορώ να το πούμε και έτσι. Δηλαδή τώρα έχω ξεκινήσει γύρω στι 10 μέρε, 15. Κάπω λίγο πιο σοβαρά. Να κυνηγήσει κάρτα. Εντάξει. Η κάρτα τώρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή και να την πάρει, τι θα γίνει. Θα πρέπει να ξανακατέβει. Όχι, την κάνω κορνίζα. <laughs> Αν έπαιζε με σταυρουλάκι, πιστεύει θα τον κέρδιζε. Καλώ ήρθατε στο Muscle Talk. Ονομάζομαι Φτακλάκη Κωνσταντίνο, είμαι ιδρυτή του ShapeStar και σήμερα έχω μαζί μου τον Γιώργο Ματράκο, ιδιοκτήτη του Protein Max. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, Κώστα. Έπρεπε να γίνει αυτό το επεισόδιο. Ε, αυτό πιστεύω κι εγώ. Μα το ζήτησαν πολύ, να ξέρει. Okay. Και έχουμε να πούμε πολλά. Τέλεια. Μπορεί να με ρωτήσει τι θε. Ναι. Λοιπόν, ξεκινήσουμε πρώτα. Αρχικά να πούμε ότι είμαστε στη Θεσσαλονίκη, ναι. στο Protein Max, το κατάστημα. Και ξεκινάμε. Θέλω αρχικά να μιλήσουμε τα εισαγωγικά που λέω με όλους, Λέγω πώς μπήκε στον αθλητισμό και γενικά για ποιο λόγο επέλεξε στο bodybuilding. Εντάξει, κοίταξε, Κώστα, θα, σου πω την, την, ίδια βαρετή ιστορία, όπως έχουν πει και οι υπόλοιποι. Ξεκίνησα από το ποδόσφαιρο κι εγώ, από τις ακαδημίες. ξεκίνησα από ποδόσφαιρο όταν ήμουν 6 ετών. Μετά προχώρησα από, την ακαδημία, έγινα αρεστέχνης. Μέχρι τους αρεστέχνης, δηλαδή, κατάφερα να φτάσω. Μετά σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Τι ηλικίες τώρα λες. Ε, κοίταξε, από 6 χρονών ε, ξεκίνησα σε ακαδημίε. Τώρα, γύρω στα 15 ήμουνα περίπου να σταμάτησα το ποδόσφαιρο. 15 με 16, όπου παράλληλα πήγαινα και γυμναστήριο, το οποίο με τράβηξε περισσότερο. Και αποφάσισα να σταματήσω το ποδόσφαιρο για να κάνω το, το bodybuilding. Ναι. Ποια ήταν η πρώτη επαφή στο γυμναστήριο, Η πρώτη επαφή ήταν το, το 2006, σε ηλικία 16 ετών, όταν πήγα πρώτη φορά, μου, πρώτη φορά στη ζωή μου γυμναστήριο. Ε, Έβλεπα πάρα πολύ γρήγορα αποτελέσματα στο σώμα μου και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετά ε, σκέφτηκα να το προχωρήσω και λίγο πιο επαγγελματικά, α πούμε, ερασιτεχνικά. Από Κρήτη δεν είσαι. Ναι, ναι. Σε ποιο γυμναστήριο έχει πάει, Το πρώτο μου γυμναστήριο ήταν ε, στο Ηλία. Σιδεράδικο. Ε, ναι, είναι ο, σε ουσία, ο πατρίος του Παντελή, του Σαββουλάκη. Σε αυτό το γυμναστήριο έχει ξεκινήσει. Είχα mm. πάει πρώτη φορά εκεί πέρα. Μετά σταμάτησα από εκεί πέρα και πήγα στο Σαξέ, ένα άλλο γυμναστήριο. Όπου εκεί πέρα πούμε, ήταν λίγο πιο hardcore τα πράγματα, καμία σχέση με τώρα. Yeah. Δηλαδή εκεί πέρα δεν υπήρχαν τότε κινητά, δεν υπήρχε το να μιλά με τον άλλον. Ε, προσωπικά τότε να τον αναφέρω ε, ήταν ο Καλαμάτας, που τον ξέρουν στην Κρήτη, γύρω στα ο οποίο ήταν ε, γενικά πάρα πολύ αυστηρό με, με το θέμα ε, ε, τη γυμναστική. Δηλαδή, συνέχεια μα φώναζε, άμα μιλάγαμε με τον άλλον. Κάναμε προπόνηση πάρα πολύ σκληρή, από μικρή ηλικία. Και πιστεύω ήταν και αυτό που μα οδήγησε να, είμαστε, ας πούμε, σε πάρα... να είχαμε συνέχεια πρόοδο. Δηλαδή, πιστεύω ότι για να φτάσει ψηλά θα πρέπει να προπονηθεί και σκληρά. Ναι. Κάτι που τώρα δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Το βλέπει, δηλαδή, βλέπει διαφορά. Ναι, κοίταξε. Τώρα βλέπω ότι τα παιδιά προσπαθούν να κάνουν όσο πιο λιγότερα πράγματα γίνεται και να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που είχαν παλιά. Κάτι το οποίο είναι αδύνατο, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει. Και από θέμα διατροφή και από θέμα προπόνηση. Πλέον κοιτάνε το πώ να προπονηθώ λιγότερο και να έχω καλό αποτέλεσμα. Πώ να φάω ό,τι θέλω και να έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν πώς... θέλουν τη σκληρή δουλειά, Ναι. Δεν θέλουν τη σκληρή δουλειά. Τώρα εντάξει, παραπληροφορούνται κιόλα από το Ιντερνετ, παραπληροφορούνται από διάφορα sites, με, από youtubers, δεν ξέρω και τι, και ακολουθούν αυτό το, το βήμα που είναι λάθο για μένα, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Τέλο, περάσουμε στο κομμάτι του bodybuilding. Ναι. Θέλω λίγο να μου πει τώρα, εσύ μπαίνει στο γυμναστήριο, εκεί τι παρατηρεί. Ήταν και το ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα, πώ α πούμε άλλαξε. Κοίταξε, εγώ πήγαινα προπόνηση κανονικά, πέ, πέντε φορέ την εβδομάδα. Έβλεπα πάρα, πολλά, πάρα πολύ γρήγορα αποτέλεσμα στο σώμα μου. Γενικά ήμουνα πιο αναπτυγμένο από του υπόλοιπου σωματικά, Αλλά, ακόμα και, δηλαδή, και στο... Στο... όταν έπαιζα αποδόσφαιρα ήμουν πιο αναπτυγμένο από του άλλου σωματικά. Πιστεύω ότι είχα μια καλή γενετική προδιάθεση και αυτό με όθησε να ασχοληθώ με τον bodybuilding πιο σοβαρά. Οπότε, έβλεπε με τιμή αποτελέσματα. Ένα, ε, σκέψω τώρα ότι έβλεπα πάρα πολύ γρήγορα αποτελέσματα, πολύ πιο γρήγορα από κάποιον ε, φυσιολογικό. Φίλωσου, ας πούμε. Ε, ναι, κάποιον άλλον α πούμε. Ε? Και αυτό με άρεσε πάρα πολύ. Και σκέφτηκα ότι εδώ είμαστε. Δηλαδή, για αυτό είσαι φτιαγμένο, αυτό πρέπει να κάνει. Ωραία, και μετά πώ ε, το είδε το αγωνιστικό, Κοίταξε, α πούμε την αλήθεια, το αγωνιστικό, τι να σποτάει, είναι μεγάλη ιστορία. Φαντάζομαι ότι εγώ πήγαινα το 2008 όταν ξεκίνησα την πρώτη μου προετοιμασία. Ήμουν γύρω στα 18. Mm. Τότε ήταν προπονητή μου στο ε, στην ουσία, είχα μόλι γραφτεί σε αυτό το γυμναστήριο. Δηλαδή, είχα πάρα πολύ μικροχρονικό διάστημα που είχα γραφτεί. Ο ήταν πάρα πολύ γνωστό τότε για του αθλητέ που κατέβαζε. Κατέβαζε 30 άτομα κάθε χρόνο σε αγώνε. Ε, και μια μέρα, επειδή μου πάω στο γυμναστήριο, είχα γραφτεί μια εβδομάδα. Με βλέπει την ώρα που κάνω προπόνηση, χωρί να με ξέρει, χωρί τίποτα, και μου λέει: ε, Πιτσερικά, να σου πω κάτι. Του λέω: Ορίστε. Μου λέει: Θε να κατέβει, μου λέει, στου αγώνε και να βγει πρώτο. Και να παίξουμε λέει, και ένα παγκόσμιο να βγει στη τριάδα. Ελιάφο, μάλλον τρελό είναι, λέω. Αλλά εντάξει, λέω: Θα το σκεφτώ και θα σου πω. Πάω λίγο σπίτι, το σκέφτομαι. Προ... Είχα προβληματιστεί. Λέω: Γιατί να είπε έτσι, ξέρω. Εσύ ήξερε γενικά τι είναι το bodybuilding και τότε. Κοίταξε. Ήξερα, απλά έκανα και εγώ την άνερε περίπου. Είχε τα πρότυπα, α πούμε. Σφατζέμαι, ή όχι. Κοίταξε, εγώ μεγάλωσα στη γενιά τώρα που με Cutler, Runy Coleman. Δηλαδή, όταν ο Τζέι Κάντερ πήρε το Μίστερ Ολίμπια πρώτη φορά, Συρία, ναι. τότε είχα ξεκινήσει εγώ το bodybuilding. Δεν είμαι τόσο παλιά τόσο, τόσο σχολή. Mm. Γενικά, ε, και μου λέει ο στέλιο, α πούμε, ότι πάμε και θα βγει πρώτο. Εγώ το πήρα βέβαια για αστείο. τέλει, λοιπόν, πάω σπίτι και το σκέφτομαι και πάω τον αλλημέρα στο ημαστήριο. Του λέω, στέλιο, ξέρει κάτι. Α κατέβουμε. Και ό,τι γίνει. Βέβαια, εγώ έκανα προετοιμασία χωρί να έχω στο μυαλό μου ότι υπάρχει περίπτωση να πάρω κάποια διάκριση έτσι. Δηλαδή πήγα απλά ότι θα πάω σε έναν αγώνα να δω πώ είναι, ρε παιδί μου. Ήδη παρακολουθούσα αγώνε, είχα πάει και σε αγώνε πιο πριν, να του δω, όχι να παίξω. Και μ' άρεσε, ρε παιδί μου, αυτό που έβλεπα. Και λέω, γιατί όχι, α το δοκιμάσω. Εκεί έτσι λοιπόν κατέβηκα. Ε το, 2000, ε, το, 2010 ήταν ο πρώτο αγώνα. Ε, είχα παίξει το Mr. Creed τότε, είχα παίξει junior. Ήμουν δηλαδή. Ε, ακόμα δεν είχα κλείσει τα 20, ήμουν 19 ετών. Είχε ανταγωνισμό. Ε, είχε ανταγωνισμό, αλλά στην ουσία Mr. Creed ήταν, αλλά απλά ήταν, ήταν, πανελλήνιος στην ουσία. Δηλαδή κατέβαιναν ε, αθλητέ από όλη την Ελλάδα. Είχε Εί... κόσμο δηλαδή. Είχε κόσμο, ναι, ε, τότε ήταν ε, πολύ δεδομένο και είχε αρκετό κόσμο. Ε, όπου έπαιξα πρώτη φορά, α πούμε, και πήρα το βερόλ. Δηλαδή πήρα το μεγαλύτερο τίτλο που μπορεί να πάρει σε αγώνα. Βγήκα πρώτο στην κατηγορία μου σαν Τζούνιο, βγήκα πρώτο στην κατηγορία μου ω ε, και βγήκα και πρώτο στο βερόλ. Οπότε πήρα το, το ναι, πήρα ότι μπορούσε να πάει εκείνη την ημέρα. Και έτσι λοιπόν μετά από εκεί πέρα πήγαμε στο, μετά στο Πανελλήνιο στην Κατερίνη. Όπου πήρα και εκεί την πρώτη θέση σαν junior. Πήρα πάλι την πρώτη θέση στην κατηγορία extreme body νομίζω λεγόταν. Ήταν μια κατηγορία λίγο πιο πάνω. Σαν μεσένα δρόμο να το πούμε. Και μετά πήγα να παίξω το overall. Είχε γίνει και ντόρο βέβαια τότε γιατί δεν είχαν αφήσει να παίξω. Ε, μου είχαν πει ότι απογορεύεται σαν Τζούνιο να διαγωνιστεί στο overall. Κάτι το οποίο το ακούσαμε πρώτη φορά τότε. Όσοι το θυμούνται από τότε, δηλαδή ακόμα εσύ το συζητάνε. Τι επιλέγει, ό,τι θε. Δεν είναι. Ότι μπορεί να πα και άντρε. Όχι, δεν με αφήσαν να παίξω στο junior, δηλαδή, σαν junior, δεν με σαν junior να παίξω στο overall. Δηλαδή, σου είπαν, μου, ανεβαίνω πάνω σκηνή, μου λένε εσύ κατέβα. Λέω για ποιο λόγο να κατέβω. Βέβαια, εγώ ήμουν στα χαμένα λίγο εκεί στον αγώνα. Ανεβαίνει και ο Στέλιος πάνω τότε και λέει: ρε Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, ξέρω εγώ, γιατί να μην ανέβει. Λέει: Όχι, λέει, δεν μπορεί να παίξει το Τζούνιο. Λέει: Λέει, πότε άλλαξε ο κανόνα, λέει. Ε, σήμερα, λέει. Ε, και έτσι δεν με αφήσαν να διαγωνιστώ. Μου λέει ο Στέλιος, εντάξει, μου λέει: Πρώτο είσαι και δεν θέλω να σε αφήσω να το πάρει, ρε παιδί μου, άσου να το χαρούνε. Τουλάχιστον λέει: Μπορεί να ανέβει πάνω να απλά να ποζάρει, ρε μου, του υπόλοιπου. Ήταν τότε και ο κύριο Τριδαφίλου κριτή. Ναι. Ναι, και λέει: Ανέβει. Ανέβαίνω πάνω σκηνή λοιπόν Εκεί και όλος ο κόσμος από κάτω φώναζε ότι εγώ είμαι πρώτο, ρε παιδί μου, και αυτά. Ε, Παρ' όλα αυτά, δεν, στην ουσία καθόλου δεν βαθμολογήθηκα. Mm. Πάντως, ήταν πάρα πολύ καλή ανάμνηση. Μετά, από μια εβδομάδα ακριβώ, έγινε το Mr. Universe, το οποίο ήταν παγκόσμιο στην ουσία τη NABA WFF, πάλι στην Κατερίνη, όπου πήρα τη δεύτερη θέση σαν Junior. Δηλαδή, ήταν ε, ε, Mr. Universe, όπου πήρα τη δεύτερη θέση. Αυτά τώρα όλα ήμουν 19 ετών. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, Πα παίζει στο Κρήτη, λέω. Mm -hmm. Και κερδίζει. Εκεί πέρα τι σου ήρθε, λε ότι θα το πάω πιο δυναμικά, α πούμε. Mm -hmm. Θα το, θα το δω αποκλειστικά αυτό, το αγωνιστικό. Αρχικά δεν το πίστευα ότι είχα κάνει αυτά που είχα κάνει εκείνη την ημέρα. Φαντάζομαι ότι στον αγώνα είχα πάει με ένα μηχανάκι όπου πήγα απλά ρε παιδί μου για να συμμετέχω. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα κερδίσω. Και πήγα με ένα μηχανάκι όπου στο τέλο δεν είχα πώ να πάρω τα κύπελα. Και τα κύπαλα μου τα φέραν στο σπίτι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν πήγαμε με κάποια βλέψη ότι θα βγω πρώτο. Παρ' όλα αυτά, λέω, για να βγει πρώτος πρώτο κάτι καλό συμβαίνει. Τότε δίνουν δώρο πρωτενη. Ε, πρωτενη. Δεν θυμάμαι, α πούμε, έχει. Όχι. Εναι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Εντάξει, πρωτενη τώρα τι την κάνει. Ναι. Δεν πίνει και πρωτενη όταν κάνει προετοιμασία. Τι περισσότερε φορέ. Ε, αυτό. Μετά ε, Πήγα και στο Μυστερίο που σου είπα, πήρα την ε, δεύτερη θέση. Μετά σταμάτησα λόγω στρατού, πήγα στρατό. Από εκεί και πέρα είχα μια πολύ μεγάλη αποχή. Το 11 μέχρι το 15 πάλι σταμάτησα τα βάρη. Γιατί γενικά δεν είμαι και τόσο πιστό στο άθλημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα, το, τα πούμε γι' αυτό για την αποχή ναι, ναι, Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Οπότε, κατεβαίνει του τρει αγώνε, είπε Κατερίνη, Κατέρι είναι πανελλήνιο Mr. Universe και στο Mr. Κρήτη έπαιξα τρει αγώνε δηλαδή σε μια χρονιά. Και ήσουν junior όλα. Ήμουν junior σε όλα. Και μετά. Μετά είχα την αποχή. Οπότε αποχήχε από 20 χρονών. Ναι, το 21 μου. Στο πικ δηλαδή. Εν τω μεταξύ έκανα λάθο πριν που σου είπα. το 19 ήταν που είχα πάει στο γυμναστήριο του Στέλιου. Όπου είχαμε κιόλα. Ε, πέντε μήνε, αν δεν κάνω λάθο. Ε, δηλαδή φαντάζομαι ότι η αγώνα ε, ήταν το Μάιο. Ε, και εγώ ο τότε μου μίλησε πρώτη φορά τον Ιανουάριο. Δηλαδή είχαμε 4-5 μήνε. Δηλαδή είσαστε από προλάβα να προετοιμαστώ για να παίξω αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή δεν είχα κάνει ας πούμε, off season για να μπω μετά σε μια δίαιτα. Δηλαδή, ναι, με. είχα πάει το, το 2009 και. Όχι το 2009 ψέματα. Το, 2000, το 2010 Ιανουάριο και παίξαμε Μάιο. Δηλαδή είχα 4-5 μήνε προετοιμασία. Εντάξει, μου πέρασε και πολλά τα χρόνια τώρα, μην παρεξηγεί. Λοιπόν. Θέλω λίγο να πάμε τώρα στην αποχή, ναι. εφόσον το αναφέρει. Ναι. Η πρώτη αποχή γιατί έγινε, Λόγω στρατού έγινε. Ε... Συνέχιζε να προπονεί. Στο στρατό τι να προπονηθεί. Όχι, όχι. Δηλαδή, είπε αποχή πόσο καιρό, Από το 11 μέχρι το 15. Είχα, ναι, δηλαδή, αποχεί. όλο αυτό το διάστημα προπονιώσουν κανονικά. Όχι, δεν προπονιούμουν. Βάθησε είχα... εντελώ. Ναι, το 2014 είχα ξεκινήσει λίγο έτσι να κάνω βάρη, χωρί να έχω βλέψει πάλι αγωνιστικέ και αυτά. Το 2015 μετά, ξέρει, αυτό λίγο... είναι λίγο το μικρόβιο μετά. Αρχίζει και βλέπει πάλι διαφορέ και λε, θα κάνω πάλι αυτά που έκανα πριν. Ε, και έτσι ξανά έκανα ας πούμε, μια προετοιμασία μετά το. Τέλη του 2015 ξεκίνησα πάλι μια προετοιμασία και το 2017 όπου έπαιξα και εκεί. Άρα μετά την αποχή είδε πάλι ότι. Ξαναγεμίζει εύκολα. Ναι, γενικά το σώμα όπω όλοι γνωρίζουν έχει μίκη μνήμη και μπορεί να πανέχει πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με κάποιον που ξεκινάει τώρα. Ναι. Ειδικά άμα ξέρει και πώ να το κάνει. Ωραία, ωραία. Και μετά κατεβαίνει ε, ο αγώνα το 17 είπες. Το 17. ναι. Έπαιξα πάλι στο Μίστερ Κρήτη όπου κέρδισα την κατηγορία ε, πλην 100. Έπαιξα στην 100 και έσα και στην 100 και πήρα και το overall. Ναι. Πήρα πάλι την πρώτη θέση. Και υπήρξε κάποιο. Ε... Αντίπαλος, είχα σε... παίξει τότε με τον Παντέλη Σαβρουλάκη στην ε, πλήν 100 και είχα κερδίσει. Είχα παίξει και στην 100 με τον Μουσουλίνη και είχα κερδίσει. Και έτσι είχα πάρει το overall. Είχε βαριά κατηγορία δηλαδή. Στη βαριά κατηγορία στην ουσία. Όχι εγώ, τώρα δηλαδή. Εγώ είχα εγώ, εγώ ζυγιστεί ωριακά στα 100 κιλά. Ήμουν 99,600 γραμμάρια. Και μπο... είχα την επιλογή μου να παίξω δύο κατηγορίε. Είδα ότι και οι υπόλοιποι είχαν δηλώσει πιο πάνω κατηγορία. Και είπα να παίξει και 100 που κέρδισε και 100. Και έτσι πήρα και το Βερόλ. Ωραία. Είχε κάποιον καθοδηγητή. Τότε Προ... είχα κατέβει με τον Σταύρο Τριουλίδη, ναι. που τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν. σου, σανά. κανονικό. Ε, κοίταξε, με τον Σταύρο δεν γνωριζόμασταν πιο πριν, λίγο από του αγώνε και αυτά. Πάλι στο τέλο, ρε παιδί μου, λίγο πριν την προετοιμασία μου, 12 με 14 εβδομάδε. Είχαμε πει ότι θα το δοκιμάσουμε μαζί. Τότε ο Σταύρο είχε πάρα, πολλού, καλ... ε, πολλούς καλού αθλητέ, όπω το Σιδηρόπουλο. Δηλαδή είχε στην ουσία όλη την αφρόκρεμα του bodybuilding όταν... ε, και ετοίμαζε πάρα πολύ καλού αθλητέ. Ε, και έτσι το κάναμε μαζί, ρε παιδί μου, κατεβήκαμε σε αυτόν τον αγώνα. Να. Εσύ από του προπονητέ έχει δουλέψει με τον Σταύρο Τριουλίδη, είπε. Και με τον Στέγιο το, το κτιστάκι, που ήταν και ο πρόσωπο προπονητή. Και άμα κάνει δίαιτα με τον Στέγιο το, στόχο το κτιστάκι, δεν είναι και τόσο εύκολη. <laughs> δηλαδή είναι πάρα πολύ σκληρό. Ε, στην ουσία μου έμαθα και τι είπα να πει πειθαρχία. Δηλαδή, εγώ πούμε, για να κατέβω σε έναν αγώνα, δεν υπάρχει πίσω να φάω. Άμα φάω, δεν θα πάω στον αγώνα. Δηλαδή, είμαι τόσο τελειωμανή που αν έστω και κάνω ένα λάθο, και πω ότι θα, θα σπάσω τη διατροφή μου, δεν θα κατέβω σε αυτόν τον αγώνα. Είναι επειδή δουλεύει με τα παλιά πρωτόκολλα, όχι όπω δουλεύουν τώρα. Παλιά πρωτόκολλα, πάρα πολύ σκληρά πρωτόκολλα. Ε, πολύ λίγο φα. Πολύ αερόβιο. Γενικά ήταν η πιο σκληροπυρνική δίαιτα που έχω κάνει στη ζωή μου. Αν και ήταν η πρώτη μου, πιστεύω όσε δίαιτε και αν κάνουν δεν θα είναι τόσο σκληροπενικέ όσο αυτή. Εσύ έτσι συνεχίζει. Κοίταξε τώρα, α πούμε την αλήθεια, τότε είχα και άλλε ανάγκε διατροφικέ. Τώρα έχω άλλε. Τότε ήμουνα λίγα κιλά. Δεν ήμουν όσο μεγαλώνει μυϊκά, τόσο πιο πολλέ ανάγκε έχει. Ναι. Οπότε για πες μου λίγο πάλι. <laughs> Παίζει το 17, κερδίζει mm -hmm. και μετά συνεχίζει μέχρι πο ποια χρονολογία. Το 17 μετά πήγε και στο Μίστερ Λάσου, πήρε τη δεύτερη θέση. Ε, μετά από εκεί πέρα σταμάτησα. Πάλι για, από το 17 μετά του αγώνε αυτού είπα να κάνω ένα όφρε, επειδή μου να ξεκουραστώ. Ε, μετά το 18 ήταν να ξεκινήσω να ανοίξω την επιχείρησή μου. Ξεκίνησα την επιχείρησή μου το 18 σιγά σιγά, το 19 το άνοιξα επίσημα, ε, γιατί λόγω ότι γίνονταν κάποιε εργασίε. και από το 19 μέχρι και το 23 πέρυσι το Σεπτέμβριο είχα αποχή γενική, δηλαδή δεν πήγαινα καν γυμναστήριο. Είχα σταμάτησει τα πάντα, τα βάρη. Για τέσσερα χρόνια μιλά τώρα. Ε, περίπου πέντε χρόνια. Είχα λοιπόν. σταμάτησει τελείω τα βάρη, γιατί εργαζόμουν πάρα πολλέ ώρε. Εργαζόμουν γύρω στι 16 ώρε. Στην το ξεκίνησα από ένα μικρό τετράγωνο κουτάκι και το έκανα αυτό που είναι τώρα. Όπου δεν είχα χρόνο ούτε για μένα, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι το bodybuilding το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή τη ζωή. Υπάρχουν και ε, είναι η οικογένειά σου, είναι το πώ να τα βγάλει πέρα. Δεν γεννήθηκα πλούσιο, φτωχό γεννήθηκα. Οπότε έπρεπε και εγώ κάπω να επιβιώσω. Έκανα το κατάστημά μου. Ε, είχαμε συνέχεια ανωδική πορεία, αλλά δούλεψα για αυτό σκληρά, δεν μου χαρίστηκε. Ε, και είναι αυτό που είναι τώρα. Οπότε δηλαδή λες ότι θυσίασε το bodybuilding για να χτίσει την επιχείρηση. Να πούμε. Δεν, το, δεν το θυσίασα. Θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο σημαντικό, ε, τόσο σημαντικό για μένα όσο το να θέσω γερέ βάσει για μένα και για την οικογένειά μου. Δηλαδή, για να μπορέσω να βιοποριστώ και να συντηρήσω την οικογένειά μου. Είναι, η οικογένεια είναι πιο σημαντική από όλα, και από το bodybuilding και από όλα. Δηλαδή, άμα έχει υγεία και η οικογένεια, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πιστεύω τα πιο σημαντικά για μένα αυτά δύο. Και πάλι θα ξανασταμάταγα, άμα υπήρχε κάποιο λόγο να σταματήσω. Ναι. Δηλαδή, δεν, δεν ζω από αυτό. Δεν είναι η ζωή μου το bodybuilding. Απλά είναι το άθλημά μου. Είναι το χόμπι το μου, να το πω έτσι. Όχι το άθλημά μου, το χόμπι μου. Ναι. Και τώρα θέλω να σα ρωτήσω, επειδή μου φαίνεται λίγο περίεργο που αφήνει ε, ναι. <laughs> που είναι μια ψυχοθεραπεία <laughs> για του mm -hmm. περισσότερου. Εκεί, πώ περνούσε η μέρα, ήταν όλη μέρα στη δουλειά, Όλη μέρα στη δουλειά, πραγματικά. Δηλαδή, από το πρωί από τι 9 που έρχομαι στο μαγαζί, με έτσι 9 το βράδυ και μετά δούλευα και παράλληλα στο σπίτι. Ε, γιατί στην ουσία τότε θυμάμαι ότι έκτησα το, το, το πρώτο site που είχαμε κάνει, όπου θα έπρεπε να περνάω προϊόντα μόνο μου, να, να βάζω περιγραφέ, έκανα τι διαφημίσει μόνο μου του μαγαζί, δηλαδή όλα τα ξεκίνησα μόνο μου, του μηδέν. Ναι. Όπου διάβαζα κιόλα, έβλεπα τον ανταγωνισμό στο εξωτερικό, προσπαθούσα να σκεφτώ νέε ιδέε ώστε να μπορέσω να πάω λίγο πιο γρήγορα μπροστά και σιγά σιγά αυτό και θα μπορώ να πω ότι έγινε και αρκετά γρήγορα. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω. Από τη στιγμή που μου λες ότι ξεκίνησες από φτωχή οικογένεια. Ναι. Και έχεις φτάσει να είσαι αυτή την επιχείρηση, mm -hmm. ε, έφτασες στον πάτο, ένιωσες ότι έφτασες στον πάτο και έπρεπε να πάρει αυτέ τι αυτές τις αποφάσεις. Κοίταξε στον πάτο, να σου πω την αλήθεια: Δεν έχω φτάσει ποτέ μου. Γιατί ο πάτος είναι στο, καθένα, είναι στο μυαλό του καθένα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, είτε είναι υγεία ή κάποιο προσωπικό του θέμα, και να το πάρει πολύ χαλαρά. Υπάρχουν και κάποιοι που το τόσο το κάνουν τόσο, δηλαδή έχουν πάρα πολύ μικρά προβλήματα τα οποία τα κάνουν να φαίνονται τεράστια. Εγώ γενικά στη ζωή μου έχω μάθει να είμαι πολεμιστή, δεν μασάω και πολύ από αυτά. Δηλαδή, ό,τι πρόβλημα και αν είχα, το πέρα με ψυχραιμία και προσπαθούσα να το διορθώσω. Το πιο βασικό είναι αυτό. Όταν έχει ένα πρόβλημα, να προσπαθεί να το διορθώσει. Και όχι να σε ρίξει, να σε πάρει από κάτω. Άμα έχει καλή ψυχολογία, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Πιστεύει ότι το bodybuilding σε βοήθησε αυτό, στο Πάρα ξέρεις. πολύ. Με βοηθήσει πάρα πολύ στην πειθαρχία, στην υπομονή, στην επιμονή. Δηλαδή, μόνο κάποιο που έχει κάνει σοβαρή δίαιτα, τώρα μιλάμε έτσι, όχι όπω κάνουν τώρα, ε, μόνο κάποιο που έχει κάνει σοβαρή δίαιτα στη ζωή του μπορεί να καταλάβει τι θα να πει πειθαρχία. Το να πηγαίνει στο σπίτι σου και ξέρει τώρα, ε, όταν κάνει προετοιμασία, θα, θα βρει παντού γλυκά, αλμυρά, ε, σνακ, φωλιάτε, κουρασάν. Όταν δεν κάνει δίαιτα, δεν υπάρχει τίποτα σου Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γενικά. Είναι από τα πιο δύσκολα. Σπορ. Και από τα πιο ακρίβα σπορ. Ναι. Οπότε έπρεπε να κάνει αυτή την κίνηση, δηλαδή στο κομμάτι του επιχειρήν, για να μπορεί να στηρίξει το άθλημα. Το είδε και έτσι. Όχι. Πε, δεν σε ενδιαφέρε καν. Κοίταξε, Αλλά... όχι, δεν με ενδιαφέρει. Μ' αρέσει και το να είμαι σε καλή σωματική κατάσταση γενικά. Είναι μια χαρά είσαι ακόμα. Εντάξει, ναι, επειδή έχω ξεκινήσει. Έχω ξεκινήσει από πέρυσι το Σεπτέμβριο κανονικά. Αποκλειστικό δωράδο. Ναι. Έχω ξεκινήσει από πέρυσι το Σεπτέμβριο γυμναστήριο. Ναι. Και... Όχι αγωνιστικό. Ε, μπορώ να το πούμε και έτσι. Δηλαδή τώρα έχω ξεκινήσει γύρω στι 10 μέρε, 15. Κάπω λίγο πιο σοβαρά. Οκ, okay, οκ. Okay. Νομίζω έχει κάτι ερωτήσει μετά, θα το δούμε. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε τώρα να μου πει ποιο είναι ο στόχο στο. Α περάσουμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Κοίταξε, σίγουρα θέλω να ξανακατέβω άλλη μια φορά. Γιατί θέλω, πιστεύω ότι δεν πρόλαβα να δείξω στον κόσμο και σε μένα πάνω απ' όλα το τι μπορώ να καταφέρω. Ε, είδα τα λάθη, τα λάθη που έκανα παλιά, απλά δεν μου δόθηκε ευκαιρία να τα διορθώσω. Γιατί στην ουσία, όταν κατεβαίνει έναν αγώνα, δεν υπάρχει όψο να κατέβει απ' ψευγάδια σου. Πάντα θα υπάρχουν λάθη. Οπότε με αυτά τα λάθη τα βλέπει, τα μαθαίνει, καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει για τον επόμενο αγώνα και εκεί πέρα στην ουσία ή που θα κάνει τη διαφορά. Στοχεύει όμω να κάνει καριέρα από αυτό, Όχι, ρεσέ. Καριέ, δεν υπάρχει. Να κάνει καριέ στο bodybuilding πρέπει να είσαι πάρα πολύ δημοφιλή και να έχει σε ένα επίπεδο τώρα να είσαι ο συμπάμ. Δεν... δεν πρόκειται να βγάζει λεφτά από το bodybuilding. Δηλαδή. Πολύ σπάνιε περιπτώσει όπου είναι πάντα οι top 10 στο Mr. Olymp, δηλαδή στου πιο δυνατού αγώνε στον κόσμο. Δηλαδή το να βγάλω λεφτά από το bodybuilding είναι σαν να πάω να πιάσω τον τζόκερ, α πούμε. Τόσο μικρή πιθανότητα. πάρα πολύ μικρή. Και λίγο πιο εύκολη είναι να πιάσει τον Τζόκερ. ναι. ναι. Λοιπόν, α περάσουμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι. Στου αγώνε, λοιπόν, δεν έχει κάνει πάρα πολλά. Οπότε. Κοίταξε, όπου έχω παίξει, έχω βγει πρώτο. Έχω πάρει μόνο μια δεύτερη θέση σε ένα Mister Universe και σε ένα Mister Ελλά. Εξωτερικό. Ε, στο Mister Universe είχα πάει τότε που έτυχε να ήταν στην Ελλάδα, ήταν στην ναι, Ναι. Δεν ναι, έχει κατεβεί σε εξωτερικό, δηλαδή. Όχι, αλλά. Να κυνηγήσει κάρτα. Εντάξει. Η κάρτα τώρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή και να την πάρει, τι θα γίνει. Θα πρέπει να ξανακατεβεί. Όχι, δεν κάνει κορνίζα. Ξέρω εγώ. Δεν έχω τόσο. Δηλαδή. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια. Το βλέπω, όλοι μιλάνε για την κάρτα, την κάρτα, την κάρτα. Και την κάνει την κάρτα, άμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ξέρω εγώ. Ναι. Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλο. Εντάξει. Είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πα σε ένα αγώνα στο εξωτερικό και είναι εύκολο να πάρει μια κάρτα. Ακόμα και αυτό θέλει άθλο. Δηλαδή θέλει προετοιμασία, θέλει δίαιτα, θέλει ταλαιπωρία, θέλει πάρα πολλά έξοδα. Αλλά δεν σημαίνει ότι άμα πάει στην κάρτα ότι τελείωσε, πάει. Έχω, έχω καταφέρει τα πάντα και ότι τελειώσανε δυσκολή η ξεκινάει. Από εκεί και πέρα ξεκινάει. Το να γίνει προ είναι από εδώ μέχρι εδώ. Τόση μικρή διαφορά. Εδώ είναι. Μετά όμω για να κερδίσει, να, δηλαδή να μπορέσει να συγκριθεί με του επαγγελματίε, ανεβαίνει πάρα πολύ ο πύχη. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Πιστεύω, ελπίζω να το γνωρίζουν αυτοί δηλαδή, που έχουν βλέψει για κάρτα ότι απλά πιστεύω ότι το κάνουν πιο πολύ για να. Κερδίζουν δημοφιλή και, και πελάτε πιο πολύ. Δουλειά. Είναι δουλειά. ναι, πιο πολύ για και πελάτε. Δηλαδή, δεν νομίζω κάποιο που είναι σοβαρό τώρα να πιστεύει ότι θα, θα γίνει επαγγελματία και θα πάει στο Μίστρο Ολύμπια να κερδίσει οτιδήποτε. Ναι. Πιστεύει δεν υπάρχει κάποιο δηλαδή στην Ελλάδα που θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Για μένα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα προ ο οποίο να είναι προ προ. Δηλαδή να βλέπει πράγματα και στοιχεία πάνω του τα οποία δεν έχει δει πουθενά. Γιατί όταν μιλάμε για έναν επαγγελματία σημαίνει ότι βλέπω κάτι πάνω του το οποίο δεν το έχω ξαναδεί και λέω πώ γίνεται να το χτίσει αυτό το πράγμα. Αυτό το έχω δει μόνο στο Μιχάλη του Κεφαλιανού εγώ προσωπικά. Το 2010, όταν είχα κατέβει, είχε παίξει ήδη ένα μυστερό αν δεν κάνω λάθο, και τον είχα δει από κοντά. Καπάτη στο σοκ. Του. Καπάτη σοκ. Ο άνθρωπο ε, στο δικέφαλό του είχε φυτρώσει ένα μπαλάκι του γκολφ. Όχι του γκολφ, του τέννη. Δηλαδή είχε κάποια σημεία πάνω τα οποία έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αναλυθούν αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα καταλαβαίνει ότι τα πράγματα. δεν χορεύει άνθρωπο στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν έχω δει κάποιο στην Ελλάδα όπου να πω ότι ξέρει τι, αυτό εδώ δεν χωράει στην Ελλάδα, δεν μπορεί να το κερδίσει κανεί. Ναι. ναι. δηλαδή δεν έχω δει κάτι το οποίο να με ξητάρει και να, και να πω στον εαυτό μου πωρέσει. Με την καλή έννοια, πώ τα κατάφερε, φίλε αυτό. Δηλαδή, να πω ότι πώ γίνεται να έγινε έτσι. Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι κάποιο που με έχει εντυπωσιάσει. Όχι πώ δεν αξίζουν, γιατί την καλείς, πήρανε καλείς. από τύχη. Απλά σε αυτόν τον αγώνα που πήγανε έτυχε να ήταν καλύτερη από κάποιου άλλου που ήταν και αυτοί μέτροι. Ναι. Δεν έχει κάποιον δηλαδή που πιστεύει ότι θα πάει μπροστά. Εγώ να σου πω την αλήθεια: ο μόνο άνθρωπο στην Ελλάδα που πιστεύω ότι θα έπρεπε να ήταν προ και ότι είχε τι βλέψει και τι έχει ακόμα. Δεν ξέρω βέβαια άμα είναι ενεργό, είναι ο Λευτέρη Σιδηρόπουλο. Πιστεύω ότι ο Λευτέρη είχε όλε τι βλέψει να γίνει επαγγελματία. Και σωματικά και από θέμα σχήματο, αξιοπρεπέστατο, πάντα σε φόρμα, εγώ δεν έχω δει Σιδηρόπουλο να είναι κακό. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Λευτέρη έπρεπε να ήταν ήδη επαγγελματία. Ναι. Βέβαια, δε... είναι και θέμα τύχη. Δηλαδή, δεν το έτυχε κάποιο αγώνα όπου θα πήγαινε να πάρει την κάρτα. Αλλά πιστεύω ότι ο Λευτέρη είναι αυτό που ξεχωρίζει και θα μπορούσε να την είχε πάρει την κάρτα. Πιστεύω πολύ εύκολα. Δηλαδή, άμα έπαιζε τώρα σε κάποιου αγώνε από κάποιου άλλου δικού μα που πήγαν, σίγουρα θα την έπαιρνε την κάρτα. Έχει παίξει ποτέ μαζί του. Όχι, με το Λευτέρη δεν έχει, έχει να παίξει. Όχι. Αν και θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο heavy από σένα ή είστε το ίδιο. Κοίταξε, εγώ γύρω στα κάτω κιλά, ο πρέπει να είναι λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω τώρα πόσα κιλά ακριβώ κατέβηκε. Open όμω, εντάξει. Open, ναι, open. Δηλαδή είναι για open, δεν είναι κοίταξε τώρα, άμα είσαι λίγο έξυπνο και πα να παίξει έξω, θα παιξει 212. Ναι. Δεν πιστεύω να. Συμφέρει με το ύψο πάει όμω. Ναι, πάει το ύψο. Βασικά όχι, δεν πάει. Πρέπει να είσαι 212 λίβρε. Πρέπει να είσαι 96 κιλά. Άμα είσαι 96, κάτι κιλά, είσαι οκ. Okay. Ναι. Παίζει. Είτε είσαι δύο μέτρα. Είτε... Αυτό είναι στην classic physique με το ύψο και με το βάρο. Στην 2-12 πρέπει να είσαι ακριβώ αυτά τα κιλά. Όπου πιστεύω ότι ταιριάζει αυτή η κατηγορία. Και στου περισσότερου βασικά στην Ελλάδα ταιριάζει γιατί πολύ δύσκολο να πα σε μια open. Θα πρέπει να δηλαδή, αυτή αίμα για να γίνει επαγγελματία στην open και να μπορεί να ανταγωνιστεί αυτά τα τεράτα. Εσύ σε ποια κατηγορία θα έπαιζε. Για να διεκδικήσει την ProCard, δεν υπάρχει 212 κατηγορία, υπάρχει Open. Παιδί μου. Ναι, ναι. 212 σίγουρα. Και για πάρα πολλού λόγου. Και για λόγου υγεία. Να μου πει, όχι ότι στη 12 είναι όλοι υγιέστατοι, αλλά πιστεύω ότι είμαι πολύ πιο κοντά στα κιλά αυτά. Δηλαδή στην Open θα, θα ζοριστώ πάρα πολύ να βάλω πάρα πολύ όγκο ακόμα πάνω μου. Το οποίο θα με ζορίσει πάρα πολύ. Και από το θέμα φαγητού και από όλα τα υπόλοιπα. Ναι, κατάλαβα. Θέλει τώρα να περάσουμε στο κομμάτι του επιχειρήν, Ό,τι θέλει. Λοιπόν. Από τη στιγμή που άφησε το bodybuilding, εκείνη την περίοδο, ξεκινάς κάτι καινούριο, mm -hmm. το, που είναι το Protein Max. Εκεί πέρα πώ ε, ξεκίνησαν όλα. Από το μηδέν. Στην ουσία νίκησε ένα κουτάκι τετράγωνο και το έκανα μαγαζί. Μόνο μου όλο αυτό. Το έχω στο μυαλό μου, το σχεδιάζα το μαγάζι από το σπίτι μου. Σχεδιάζα το πώ θέλω να είναι, το πώ να είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα καταστήματα. Ε, Γενικά αφοσίωσα πάρα πολλέ ώρε το, να το τελειώσω. Ξέρεις, ένα μαγαζί το ξεκινά ότι θα το τελειώσει ένα μήνα και μετά τελειώνει σε 7 μήνε. Κάπω έτσι λοιπόν το ξεκίνησα. One man show. Έκανα τα πάντα μόνο μου. Ερχόμουν το πρωί. Και να σου πω κιόλα ότι τον πρώτο καιρό είχα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Με την έννοια ότι ερχόμουν 9 το πρωί και φευγανιά το βράδυ και μπορεί να μην έμπαινε ούτε ένα πελάτη. Δηλαδή μπορεί να ήμουν όλη μέρα στο μαγαζί και να μην έμπαινε κανεί. Δηλαδή για ένα μήνα, θυμάμαι τον πρώτο μήνα που άνοιξα, δεν έχει πατήσει κανεί. Κανείς. Πέρα από κάνα δύο άτομα που είχαν πάρει μια-δύο μπάρε, κάτι τέτοιο. Βέβαια, εντάξει, δεν το βάλα κάτω. Λέω εντάξει, δεν πειράζει, κάτι λάθο κάνω. Οπότε για... φαντάζομαι ότι κοίταζα έξω να δω μήπω έχω ξεχάσει το open και είναι closed. Και γι' αυτό λόγο δεν έχω κόσμο. Δηλαδή έβαζα τον εαυτό μου σε τέτοιε σκέψει. Ε, τελικά δεν ήταν αυτό. Hey ένιωσε ότι είχε φτάσει στην αποτυχία, α πούμε, σε αυτή την κατάσταση. Όχι, να σου πω γιατί. Γιατί πιστεύω ότι μόλι ξεκίνησα. Να δεν γίνεται να αποτύχει αν δεν προσπαθήσει. Εγώ δεν είχα προσπαθήσει, είχα μόλι ανοίξει. Καταλάβες. Οπότε Για... θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, επιμονή και γερό στο μάχη. Πολύ γερό στο μάχη. Δηλαδή πιστεύω όσοι με βλέπουν τώρα και έχουν ανοίξει κατάστημα, οποιοδήποτε κατάστημα είναι αυτό, σε τοπική γειτονιά, θα το καταλάβουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εντάξει, δεν το βάλα κάτω, μετά κοίταξα να δουλέψω τα λάθη μου, το τι δεν κάνω εγώ, το τι κάνει ο ανταγωνισμό και προοδεύει, και αυτά. Και έκανα μια έρευνα δικιά μου, ρε παιδί μου, που αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου, δηλαδή σχεδόν πέντε χρόνια αφιέρωσα σε αυτό. Άνοιξα μετά την πρώτη μου ιστοσελίδα, οι δύο παραγγελίε γίνανε 5, οι 5 γίνανε 10, οι 10 γίνανε εκατό, και πάει λέγοντα. Και κάπω έτσι έχω χτίσει αυτό που έχω χτίσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, Γιώργο, πώ ήταν μία μέρα σου, Τι έκανε σε μία μέρα. Κοίταξε, σηκωνόμουν το πρωί. Ερχόμουν στο μαγαζί, εξυπηρετούσα του πελάτε. Είχα το τηλέφωνο όπου λάμβανα τι τηλεφωνικέ παραγγελίε. Τότε, φαντάσου, ακόμα χειρόγραφα βάουτσερ. Έγραφα τα ονόματα των πελατών για να πάνε τα δέματα. Έκανα τα δέματα. Ε, Παίρναγα προϊόντα στο site. Ε, και τι δεν έκανα, δηλαδή, τα έκανα όλα μόνο μου. Δεν σε στήριξε κάποιο. Όχι, μόνο μου να τότε. Δεν θα έπρεπε να ξεφορτώνω παλέτε. Εγώ, α πούμε, έκανα μια παραγγελία, α πούμε, λέμε τώρα 10 παλέτε, αλλά δεν ήξερα ποιο θα τα ξεφορτώσει. Λέω, θα έρθουνε, θα αναγκαστώ να τα ξεφορτώσω εγώ. Οπότε το πήγαινα έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω, μέντορα είχε κάποιον να σε συμβουλέψει, να σου πει τι να κάνει. Ποτέ μου. Όχι. Όλα τα έμαθε μόνο σου, από τα λάθη σου έμαθε. Στο... Πράξη, πούμε. Για το, Για το επιχειρήν, λε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Όπως, όπως είχες προπονητή στο bodybuilding, λογικά θα πρέπει. Όχι, μόνος μου το πήγα το επιχειρήν, γενικά. Δεν είχα κάποιο μέντορα, κάποιο να μου οδηγήσει, ούτε να μου πει, δηλαδή, τίποτα απόλυτος. Μόνος μου τελείως. Το μηδέν. Ναι. Στα συμπληρώματα τώρα, θέλω λίγο λοιπόν να μου πεις γιατί έχεις και την Immortal. Ε, σε αποκλειστικό, ναι, δικιά μας είναι, η Immortal. Μετά έχω και την Galvanize, η οποία είναι και αυτή η δικιά μας εταιρεία πλέον, φτιάχνεται για εμάς μόνο. Ναι. Και έχω και κάποιες εταιρείε σε οποίες είμαι αντιπρόσωπο. Δεν είναι δικιά σου. Η Μορτάλ, ναι. δικιά μα είναι. Δηλαδή, ακόμα και τα design τα καινούργια τα φτιάξαμε εμεί. Ναι. Οπότε δεν ξεκίνησε από το μηδέν κι αυτή. Υπήρχε σαν εταιρεία η οποία πουλήθηκε σε μένα και από τότε την ε, ανέλαβα ναι. εγώ. Βέβαια, δεν φτιάχνεται εδώ στην Ελλάδα, φτιάχνεται στην Πολωνία. Έτσι. Ναι. Σε εργοστάσιο παραγωγή, όπου αυτό το εργοστάσιο παραγωγή φτιάχνει και άλλε εταιρείε. Δεν φτιάχνει μόνο την Immortal. Ναι. Θέλω να μου πει το κομμάτι των συμπληρωμάτων. Βλέπουμε άτομα, για παράδειγμα, να ανοίγουν καταστήματα. Καινούργια άτομα στο είναι αγορά. Και θέλω λίγο να μου πει τι θα του συμβούλευε. Εφόσον τα έχουν ανοίξει ήδη, δεν μπορώ να του συμβουλέψω κάτι. Λογικά θα το ψάχνουν, θα ξέρουν τι, θα, τι να κάνουν. Ή... Τώρα. Εσύ είναι π... για όλου ε, η πίτα, Κοίταξε, η πίτα υπάρχει πάντα για όλου. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μα και κανεί άλλο. Εννοείται αυτό. Όποιο θέλει να βιοποριστεί σε αυτή τη ζωή μπορεί να ανοίξει ό,τι θέλει και να το πάει όπω θέλει. Ε, εγώ δεν μπορώ να συμβουλέψω κάποιον που έχει ανοίξει μαγαζί. Μπορώ να συμβουλέψω κάποιον που θέλει να ανοίξει. Ότι τίποτα δεν είναι κατόρθωτο. Τα πάντα μπορεί να τα πετύχει άμα θέλει και έχει όρεξη για δουλειά και γενικά πιστεύει στον εαυτό σου. Απλά θέλει πάρα πολύ γερό στο μάχη. Δηλαδή θέλει πολύ γερό στο μάχη. Θέλει τεράστιο ρίσκο. Δηλαδή όλα για όλα δηλαδή, για να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο να είσαι ψηλά στην ιεραρχία. Θα πρέπει δηλαδή, όλα τα λεφτά σου να τα κάνει εμπόρευμα, να στο κάνει, να μην φοβάσαι. Ε, όπου στην ουσία τα πρώτα χρόνια αυτό κάνει. Δηλαδή αγοράζει, πουλά, ξαναγοράζει. Δεν κρατά για σένα. Δηλαδή. Όχι, δεν κρατά τίποτα για σένα. Άμα κρατήσει για σένα, δεν θα μπορεί να πα μπροστά. Πρέπει ναι. δηλαδή, όλα αναπτυχθεί είναι... να αυτό. Ναι, πιστεύω σε όλα τα επαγγέλματα. Άμα δεν ρισκάρει, δεν μπορεί να πα μπροστά. Δεν πετυχαίνουν όλοι, αλλά πιστεύω ότι αν πιστεύει στον εαυτό σου, αξίζει να το δοκιμάσει. Δηλαδή, άμα δεν το δοκιμάζει, δεν μπορεί να ξέρει κιόλα. Ναι. Εσύ α πούμε, τα πρώτα χρόνια, είπε το ξεκίνησε στο 18. 18-19 επίσημα άνοιξαν το μαγαζί. Και έπεισε ότι το πρώτο διάστημα δεν, δεν πήγαινε καλά. Είναι φυσιολογικό πιστεύω. Δηλαδή, κανένα κατάστημα από το πουθενά να ξεφυτρώσει τώρα σε μια γειτονιά να πάει καλά. Εντάξει όμω. Ε, δεν... μετά, μετά από πόσα χρόνια ξεκίνησε να ανεβαίνει, Πιστεύω ήταν πάρα πολύ γρήγορα τα βήματα. Δηλαδή, ακόμα και από το. Δηλαδή, μήνα με το μήνα ανέβαινε η δουλειά συνεχώ. Γιατί δεν το άφησα το πρώτο εγώ. Χρόνο. Από το πρώτο χρόνο, ναι. Γιατί δεν το άφησα εγώ να μπίνει, α πούμε, κάτω. Ήθελα να δω τα λάθη μου, τα έμαθα, κατάλαβα τι δεν κάνω σωστά και έτσι ανέβαινα συνεχώ. Δόξα τω Θεώ. Πιστεύει κάποιο για να πετύχει, σε mm. όποιον τομέα τώρα μιλάμε, πρέπει να, να τα δώσει όλα, δηλαδή όπω τα δώσει εσύ, στον ακραίο βαθμό, 16 ώρε τη μέρα. Ανάλογα τι θέλει ο καθένα. Κάποιο μπορεί να σου πει ότι ξέρει τι, Ωραία, έχει δουλειά, αλλά εγώ θέλω και τη ζωή μου. Θέλω να βγαίνω. Δεν με νοιάζει, κατάλαβε. Αλλά αυτή σίγουρα δεν μπορεί να πα μπροστά. Αν είσαι μέτριο. Ε, δεν μπορεί να θέλει αυτό που είναι. έχει ο άλλο. Ε, ναι. Δηλαδή θα πρέπει να, να φτιάξει αίμα για να φτάσει ψηλά. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τα μισά του μισό που τι κάνει κάποιο άλλο και εσύ να ανέβει πιο ψηλά από τον άλλον. Δηλαδή αυτό είναι, αυτό είναι σε όλα τα επαγγέλματα. Ή ε, ακόμα και να θέλει αυτά που έχει ο άλλο. Δηλαδή η επιτυχία σου είναι από τη δουλειά που έριξε. Το ότι ο άλλο θέλει, όλοι θέλουν την επιτυχία, το θέμα είναι ποιο θα ρίξει τη δουλειά. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι οι επιχειρηματίε φοβούνται πολύ. Δηλαδή σου λέει, ε, έβγαλα αυτά τα λεφτά, ώρα θα τα κρατήσω και δεν θα πάρω, α πούμε, λέμε τώρα 10 πρωτενε. Θα πάρω 3, θα πάρω 2. Εγώ πέσω ότι πούλαγα 10 πρωτενε, έπαιρνα 20. Αν πούλαγα τι 20, έπαιρνα 50. Άρα δηλαδή, άμα που έλεγα τι 50, έπαιρνα 500. Δεν έπαιρνα, δηλαδή. δηλαδή δεν κρατάγα τίποτα στην άκρη. Απ' τη μία λε είναι λάθο, αλλά απ' την άλλη. Είναι ρίσκο πολύ. Είναι ρίσκο γενικά, ναι. Είναι ρίσκο. Ούτω ή άλλω τώρα πλέον τα συμβόλαια που έχω με τι εταιρείε δεν με αφήνουν να πάρω μια παλέτα και δύο παλέτε. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο όγκο για να τηρήσω τα συμβόλαια. Τα οποία έχουν πολύ μεγάλα ποσά. Πιστεύει το no risk, no story. Και καλά, αν δεν ρισκάρε, δεν θα έχει ιστορία. Εντάξει, ιστορία τώρα. Στο αυτό που γράφει, στη δική σου ζωή. Όλοι που έχουν ρισκάρει που... κάτι και όντω πετύχαν. Ναι, χωρί ρίσκο δεν γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα χωρί ρίσκο. Θέλει, σου είπα, γερό στο μάχη, πολύ γερό στο μάχη, γιατί κι εσύ ασχολείσαι με το συμπλήρωμα, βλέπει τι γίνεται. Ένα χρόνο σχεδόν. Ναι, βλέπει τι γίνεται έξω. Δηλαδή, ένα τρώει τον άλλον. Δηλαδή, γίνεται πόλεμο, γίνεται μακελιό. Ο κόσμο δεν το βλέπει αυτό. Αυτό, ναι, όταν μπήκα, λέω τι γίνεται εδώ. Ε, γίνεται μακελιό, πραγματικά. Ε, δηλαδή, ζούμε. ο ένα κοιτάει να φάει τον άλλον, πολύ. είναι λίγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ε, μπαίνει μέσα στο, σε, κατα, σε site συγκριστημών, βλέπει ένα, ένα έντονο το προϊόν να το πουλήσει από εδώ από εκεί. Γενικά γίνεται ένα πόλεμο και ψυχολογικό. Αυτό σε φθείρει με τα χρόνια. Δηλαδή, τώρα να έχει ένα προϊόν όπου ο ανταγωνιστή σου κάθε 10 δευτερόλεπτα αλλάζει τη τιμή του και είναι πιο πάνω από εσένα, σε φθείρει. Εγώ το ξεπέρασα αυτό. Πλέον έχω τι δικέ μου εταιρείε και δεν με ενδιαφέρει τώρα. Δηλαδή, έχω και άλλε εταιρείε βέβαια, αλλά είναι για να μπορώ να εξυπηρετήσω όλο τον κόσμο. Κατάλαβα τι λες. Και αυτό που ήθελα να μου πεις τώρα είναι η συμβουλή που θα έλεγε όντω στους καινούριου επιχειρηματίες που σκέφτονται για τα συμπληρώματα. Αυτό που είπες. Ναι. Μπορούν να το κάνουν. Το θέμα είναι να το αγαπάνε. Δηλαδή, άμα, άμα σας αρέσει η δουλειά, άμα, θέλουν να ανοίξουν μαγαζί με συμπληρώματα για να βγάλουν λεφτά, είναι γελασμένοι. Δεν έχει λεφτά. Αναλόγως σε ποιο επίπεδο το κάνεις. Οτιδήποτε είναι αυτό. Ακόμα και ένα κουλούρι να κάνεις, ε, Άμα φτιάξει ένα εργοστάσιο που φτιάχνει κουλούρια, θα βγάλει λεφτά είναι λίγο το πώς θα το κάνεις το κάθε τι. Ε, πιστεύω ότι μπορούν να δοκιμάσουν και άμα δεν ρισκάρουν θα πετύχουν. Δηλαδή πιστεύω ότι το πιο βασικό είναι το να ρισκάρεις. Δηλαδή να επενδύεις όπως επενδύει και ένας bodybuilder στο σώμα του για κάποτε να βγάλει λεφτά, μιλάμε τώρα για επαγγελματίε, έτσι πρέπει να επενδύεις και σε μια επιχείρηση. Τώρα μου ήρθε μια ερώτηση, θέλω να μου πεις αν γυρνούσε πίσω το χρόνο, τι θα έκανες, πώς θα διαχειριζόσουν, θα πήγαινες στο επιχειρήν πρώτα, στο bodybuilding θα το συνέχιζε, πώ θα το έγανες. Τίποτα δεν θα άλλαζα, α πούμε την αλήθεια, γιατί όλα, όλα είναι στη ζωή, γίνονται στον χρόνο του για κάποιο λόγο. Σε έφεραν εδώ που είσαι, ναι. ναι. Οπότε θα ξαναζούσε το ίδιο. Θα μπορούσα να είχα ανοίξει ένα κατάστημα πριν 15 χρόνια και να είχα αποτύχει, να είχα απογοητευτεί και να μην έκανα τίποτα τώρα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι όλα ο Θεό τα φέρνει για κάποιο λόγο. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο στη ζωή. Ναι. Ένα ήταν αυτή η ώρα να γίνει αυτό. Ήταν η ώρα που στην ουσία ακόμα και το bodybuilding με βοήθησε στο να ανοίξω το μαγαζί με τα συμπληρώματα, γιατί μάθαινα συνέχεια διάβαζα για τα συμπληρώματα. Για Τι... σένα. Ναι, για μένα μάθε. προσωπικά. Αν ε, δεν είχα ασχοληθεί με το bodybuilding, δεν θα το είχα ανοίξει αυτό το μαγαζί. Δεν υπήρχε περίπτωση ασχολή με τα συμπληρώματα τροφή. Ναι. Οπότε δεν μετανιώνω για κάτι που έκανα. Ε, πιστεύω ότι όλα ήρθαν για κάποιο λόγο στη ζωή μου. Ναι. Και θέλω λίγο να μου πει τώρα τα μελλοντικά σου πλάνα. Γενικά στο επαγγελματικό κομμάτι, πώ σκέφτεσαι να το συνεχίσει. Ποιο είναι στόχο σου, δηλαδή. Κοίταξε, ο στόχος μου είναι να μπορέσω να αποσχολήσω όσο πιο πολλά άτομα μπορώ και να δώσω εργασία σε άτομα που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ήδη είμαστε 8 άτομα προσωπικό με 10 ανάλογα την ε, περίοδο και έχουμε και εξωτερική, εταιρε... εξωτερική εταιρεία, που έχει το marketing. Πιστεύω ότι θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο αν μπορούσα να δουλέψουν όσο πιο πολλά άτομα μπορούν στην επιχείρηση και να μπορέσω και εγώ να του βοηθήσω και να βοηθήσω και γενικά την επιχείρηση μου να πάει μπροστά Συνεχώ βέβαια επενδύουμε σε διάφορα πράγματα, δηλαδή δεν κρατάμε λεφτά για μα. Δηλαδή με την έννοια ότι α, πήραμε, κρατήσαμε. Συνέχεια επενδύουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολη και, τον... και, τη ζωή των υπαλλήλων, αλλά και των πελατών μα. Δηλαδή πληρώνουμε, ε, τώρα φτιάχνουμε ας πούμε, κάπως εσωτερικά ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να διεκπαιρεθεί μια παραγγείλια πολύ πιο γρήγορα, αλλά και ποιοτικά μαζί, δηλαδή χωρί να γίνονται λάθη. Δηλαδή συνεχώ σε εξοπλισμό και διάφορα άλλα μέσα δίνουμε χρήματα για να μπορέσουν όλα να γίνονται στην ώρα του και να γίνονται σωστά. Δηλαδή, ο πελάτη να παραλάβει την παραγγελία του στην ώρα που πρέπει. Ναι. Οπότε, πάντα θε να βελτιώνεται. Πάντα πρέπει να επενδύει για να προχωρά. Δεν γίνεται να, δηλαδή, να, βγάζει λεφτά χωρί να επενδύει. Συνεχώ επενδύει. Αυτό δεν αλλάζει. Είτε είναι διαφημίσει είτε οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν ξοδεύω τα λεφτά σε διαφημίσει πριν δύο χρόνια ή τρία και τα. Δηλαδή, τώρα ξοδεύω τα 15 πλάσια χρήματα. Θα μπορούσα να αποξεστεί. Οκ, okay τόσα έδινα τότε, τόσα πράγματα που τώρα. Αλλά όσο δουν οι ανάγκε, θα πρέπει να επενδύει, θα πρέπει να δίνει λεφτά. Δεν γίνεται να τα βάζει στην τσέπη σου. Και αυτό έχει να κάνει με, τι να σου πω, δηλαδή πληρώνει εξωτερική εταιρεία marketing, πληρώνει μεταφορικέ. Δηλαδή πρέπει να επενδύει. Δεν μπορεί να πει ότι έβγαλα αυτά τα λεφτά τελείω τώρα και θα βγάζω τα ίδια χρήματα. Συνεχώ εξελίσσονται τα πράγματα και αλλάζουν και τα πράγματα. Ναι. Και ο στόχο ο τελικό, πού θε να το δει όλα αυτό. Α πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, με την έννοια ότι αν η οικογένειά μου είναι καλά και εγώ είμαι καλά, δηλαδή έχω την υγεία μου και οι δικοί μου άνθρωποι κοντινοί μου ζουν μια πολύ φυσιολογική ζωή χωρίς να του λείπει τίποτα, εγώ είμαι ευχαριστημένο. Δεν με ενδιαφέρει ούτε να γίνω δισεκατομμύριο, ούτε να γίνω πολυκατομμύριο το κάνω επειδή μου αρέσει κιόλα. Δηλαδή δεν είναι ότι έρχομαι στη δουλειά για να βγάλω λεφτά. Έρχομαι στη δουλειά που μου αρέσει. Θα το έκανα είτε έβγαζα χίλια ευρώ το μήνα είτε έβγαζα 10.000 ευρώ το μήνα. Καταλάβει. Δηλαδή ούτω ή άλλω αυτή τη δουλειά θα έκανα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν με τραβάει κάτι άλλο, ούτε με ελκύει να το κάνω. Οπότε δεν το κάνω για τα λεφτά και αυτό επιπλέον είναι ένα πολύ μεγάλο ε, κίνητρο για να το συνεχίσω. Δηλαδή ότι δεν το κάνω για τα λεφτά βασικά. Δεν... Όσοι το κάνουν για τα χρήματα, νομίζω δεν πάνε και πολύ. Δεν πάει καλά, ναι, δεν πάει καλά γιατί στην ουσία δεν το αγαπά αυτό που κάνει. Δηλαδή, πα στη δουλειά με την έννοια ότι πάω για να βγάλω λεφτά. Όπω και ένα υπάλληλο που πάει μόνο για τα χρήματα σε μια δουλειά, επειδή βρήκε καλά λεφτά και δεν του αρέσει, συγχαίνει τη δουλειά του, δεν μπορεί να συνεχίσει. Δηλαδή, βλέπει άτομα που τα οποία ε, έχουν ένα πτυχίο, πάνε σε μια άλλη δουλειά, πάνε δύο μήνε, τρει σταματάνε. Γιατί δεν του ελκύει αυτό. Δηλαδή, του αρέσει αυτό που σπουδάσανε. Άρα πρέπει να στοχεύει τη δουλειά και όχι το αποτέλεσμα. Βέβαια. Ναι. Okay. Και αυτό ισχύει και για το bodybuilding. Και για, για όλα ισχύει αυτό, ναι. Δηλαδή, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει bodybuilding με το ζώρι. Δηλαδή, άμα δεν σε αρέσει αυτό που κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, αλλά σε αρέσουν όλα μέσα στην επιχείρηση, μέσα στο bodybuilding, όλα ακριβώ. Όλη η διαδικασία, την... σου αρέσει. Κάποια πράγματα μπορεί να τα βαριέσαι, αλλά πρέπει να τα κάνει και αυτά. Σίγουρα, μα άμα δεν, δεν κάνει ε, τα δύσκολα, δεν, έρχονται, δεν μπορεί να έρθει τίποτα. Δηλαδή κάνει τι κακέ μέρε, πώ το διαχειρίζει. Προσπαθώ να κάνω την κακή μέρα καλή μέρα. Δηλαδή, ό,τι πρόβλημα και αν έχει, βασικά στο γυμναστήριο μέσα, δεν γίνεται να το ξεχάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, η γυμναστική είναι και ένα τρόπο να ξεχάσει πράγματα δύσκολα τα οποία σε βασανίζουν. Οπότε, όταν πα μέσα στο γυμναστήριο, τα ξεχνά πραγματικά όλα. Δηλαδή. Είναι και αυτό ένας, ένα ναό αυτοψυχοθεραπεία, α το πούμε και έτσι. Έχουμε τελειώσει τι ερωτήσει. Okay. Θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο μήνυμα mm -hmm. να δώσει στον κόσμο που μα βλέπει. Mm -hmm. Ένα μήνυμα που θε να για τα άτομα που μα βλέπουν. Αυτό. αυτό που είπα και πριν. Ό,τι θέλουν να κάνουν, να στο κάνουν, ό,τι λέει η καρδιά του. Ε, να κάνουν κάτι που αγαπάνε και όχι κάτι το οποίο πιστεύουν θα βγάλουν χρήματα, γιατί στην ουσία ότι αν κάνει κάτι το οποίο δεν, δεν σ' αρέσει, δεν πρόκειται να το προχωρήσει, ούτε θα εξελιχθεί με αυτό. Οπότε να προσπαθήσουν να κάνουν πράγματα τα οποία του αρέσουν και θα μπορέσουν να γεμίσουν την καθημερινότητά του και να μην πηγαίνουν με το ζόρι αυτό. Πιστεύει ε, στην τύχη ότι κάποιο θα έχει πιο πολύ τύχη. Έμονα ε, με έχει γεννηθεί παιδί δισκοτομερούχου. Τότε είσαι τυχερός. Είσαι τυχερό ή είναι κακό. Μπορεί και να μην είσαι. Μπορεί και να είσαι. Γιατί άμα δεν τα αποκτήσει με κόπο και με υδρότα, δεν τα, δεν εκτιμά κιόλα τα εκτιμάς στα χρήματα. Δηλαδή, κάποιο που τα παίρνει έτοιμα δεν τα εκτιμάει τα χρήματά του και μπορεί να τα σπαταλήσει πάρα πολύ εύκολα. Ένα όμω που έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και τα έχει αποκτήσει με κόπο και υδρότα, το σκέφτεται λίγο. Δηλαδή, το θυμάται το τι πέρασε για να τα αποκτήσει και είναι πιο συγκρατημένο. Εσύ, α πούμε, τώρα που βλέπει τον εαυτό σου τώρα και πριν Πιστεύεις ότι ο εαυτό θα ήταν ευχαριστημένο με αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Ναι, πιστεύω. Κοίταξε, θα μπορούσα να είμαι και χειρότερα. Ε, ποτέ δεν κοιτάμε το καλύτερο. Οπότε πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο με αυτά που έχω κάνει μέχρι στιγμή και δεν θα άλλαζα και τίποτα. Ωραία. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλο. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν έχει δει τα επεισόδια. Έχω δει αρκετά. Λοιπόν, έχω επιλέξει κάποιε ερωτήσει που μα έχουν κάνει. Mm -hmm. Και στην την επιλογή να μην απαντήσει okay. και πρέπει να μυρίσει τα άλλα. Πέτα το. Πέτα το. Όχι. Δεν μπορεί να το μυρίσει. Το αφήνω εδώ. Πέτα το. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Πάμε πρώτοι. Πάμε. Ποιοι είναι οι τρει καλύτεροι προπονητέ στην Ελλάδα. <coughs> Κοίταξε. Εγώ θα πάω βάσει το τι έχει καταφέρει ο καθένα. Ε... Εντάξει, ο χώρο μα εμά γενικά είναι κλειστό. Δηλαδή, όλοι πολύ, λίγο πολύ γνωρίζουμε το τι έχει καταφέρει ο καθένα. Και από θέμα αθλητών και από θέμα προπονητών. Πιστεύω αποδειγμένα πλέον, ο καλύτερο στην Ελλάδα είναι ο Στάβο Τριουλίδη, ο Τάσο Μισαηλίδη και ο Ντέιβιντ Μπαλάσα. Ο καθένα για δικό του λόγο. Ο ένα, ο, ο Ντέιβιντ, ε, 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 έχει καταφέρει <σομιστήμα> να πάει στο Μίστερο Ολύμπια τον Μιχάλη Κεφαλιανό, που δεν έχει ξαναβγεί ποτέ Έλληνα αθλητή σε αυτή την κατάσταση. <σομιστήμα> και τολμώ να πω ότι δεν θα ξαναβρεθεί ποτέ κανεί να φτάσει στο επίπεδο του Μιχάλη Κιχολιανού. Μακάρι 100 άτομα να το καταφέρουν, αλλά είναι λίγο. Δηλαδή αυτό που σου είχα πει με τον Τζόκερ. Ε, ο Σταύρο Λευτέρη Σιδηρόπουλο και όλη την αφρόκρεμα των bodybuilders στην Ελλάδα έχει κατεβάσει πάρα πολλά άτομα όπω Ασράφ, ε, Λευτέρη Σιδηρόπουλο, Ατιλάκο και πάρα πολλού άλλου όπου δεν χρειάζεται συστάσει. Ο, Μιχ... ο Τάσο ο Μισαηλίδη και αυτό έχει κατεβάσει άπειρα παιδιά στην Ελλάδα, με πολλές διακρίσεις. Πιστεύω ότι θα πιστευόμουν άνετα και τους τρεις σαν προπονητές. Βλέπεις δηλαδή τα επιτεύγματά τους, βλέπεις την απόδειξη. Βλέπεις την απόδειξη. Τώρα αυτό που βλέπω εγώ εκεί έξω με έχει σοκάρει ας πούμε. Δηλαδή πάει ας πούμε ένας κατεβαίνει σε έναν αγώνα που είναι τρία άτομα, βγαίνει τρίτος, διατυμπανίζει παντού ότι βγήκε τρίτος. Δεν λέει βέβαια στα πόσα άτομα βγήκε τρίτος και μετά αυτόματα έχει πάρει το, το δίπλωμα του προπονητή. Και μετά αυτό στην ουσία παίρνει στο λαιμό του και άλλα άτομα, τα οποία και αυτά πιστεύουν σε αυτόν, όπου ο ένα, δηλαδή μέτριο αθλητή, με πιο μέτριο αθλούμενο και πάει λέγοντα. Γι' αυτό έχει πέσει και το επίπεδο στην Ελλάδα, πιστεύω. Ναι, και δεν μπορεί να καταλάβει την ευθύνη που έχει. Αυτό εννοεί. Δεν τον νοιάζει. Όταν, ε, κοίταξε να δει. Όταν ε, έχει κάποιον που σου λέει κάθε μέρα ότι είσαι τέλειο και είσαι πάρα πολύ καλό και έτσι όπω θα πάμε σε αγώνε και θα σκίσει, ο άλλο το πιστεύει. Εγώ, α πούμε, είμαι ένα άνθρωπο που δεν πιστεύω εύκολα, ρε παιδί μου, άμα δεν το δω. Ε, αλλά κάποιοι το πιστεύουν, ρε παιδί μου, και ψεύσω σε σε αυτό το τρυπάκι. απλά να χάνουν τον χρόνο του. Ναι. ναι. Δυστυχώ. Δηλαδή, πλέον έχουμε πιο πολλού προπονητέ και πέσω να τρένε από ότι γιατρού. Είναι λίγο τρελό. Και δεν καταλαβαίνω κιόλα γιατί ε, τα παιδιά αυτά δεν ψάχνονται λίγο. Δηλαδή, να δουν το background λίγο αυτού του προπονητή. Τι έχει καταφέρει η ζωή του. Πού, να δουν φωτογραφίε με άλλου δίπλα, συγκρίσει. Δηλαδή, τι έχει καταφέρει, πόσε χρονιέ έχει αγωνιστεί. Δεν μπορεί να αγωνιστεί τώρα μια χρονιά και να γίνει προπονητή, γιατί στην ουσία την πρώτη χρονιά πα να μάθει τι έχει κάνει λάθο. Και τη δεύτερη χρονιά και την τρίτη χρονιά. Δηλαδή, δεν γίνεται δηλαδή να γίνει προπονητή, έχει παίξει ένα αγώνα και αυτόματα γίνει προπονητή. Και μάλιστα στο bodybuilding, έτσι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Γιατί ο κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Το κάθε σώμα αντιδρά διαφορετικά. Ναι. Δεν μπορεί εσύ να κάνει αυτό που έκανε σε ένα στον άλλον. Ο μπορεί να είναι 100 κιλά, ο άλλο μπορεί να είναι 50, ο άλλο μπορεί να είναι 70. Καταλαβέ. Ναι, και έχει διαφορετικά α πούμε. Ανάπτυξη. Ναι, αυτοί έχουν ένα πρωτόκολλο, κάνουν αυτό σε όλου, όποιον βρούνε. Copy-paste. Copy-paste εννοείται αυτό. <laughs> και σου λέει ότι γίνει. Δηλαδή, όταν δεν είσαι ούτε εσύ σίγουρο για αυτό σου το τι να κάνει, ε, δεν μπορεί να τώρα να να δώσει βούλε στον άλλον. Είναι λίγο. Και κρίμα για τα παιδιά, δηλαδή, γιατί χάνουν πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, ένα, α πούμε, ένα νέο, ένα πιτσυρικά, αν πάει σε έναν προπονητή καλό από την αρχή. Εδώ πέρα παρακαλάμε να πάμε σε έναν γιατρό. Καλό από την αρχή και πάμε σε τρει-τέσσερι. Σκέψω όμω να. και οι γιατροί δεν ξέρει, είναι άπειροι. Προπονητέ τώρα τρει-τέσσερι-πέντε υπάρχουν που είναι καλοί. Δηλαδή, άμα δεν πα σε αυτόν να σε ετοιμάσει ε, σωστά και εσύ δεν θα βελτιωθεί, αλλά χάνει και χρόνο και χρήματα. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι κρίμα. Ναι, και αυτό κατάλαβα τώρα δηλαδή, ότι μπορεί να σε κάψει κιόλα να πει ότι. Εννοείται να σε κάψει, δεν σου χάσει χρόνο. Ναι. Δηλαδή στην ουσία κάθε χρόνο θα πρέπει να είσαι καλύτερο. Να πει δεν έχει και νόημα. Ή Ναι, όταν όμω σε κάνει ριπόστ αυτό ο προπονητή, σε κάνει ριπόστ και λέει Είμαι πάρα πολύ περήφανο για σένα το τι έχουμε καταφέρει αυτά χρόνια και λε μια φωτογραφία το Μανώλη χωρί μουστάκι και δεξιά το Μανώλη ε, με μουστάκι. Λες κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή αυτό δεν το βλέπει. Φαίνεται λίγο περίεργο. Δεν ξέρω. Απλά πιστεύω ότι του φουσκώνουν τα μυαλά. Η δεύτερη ερώτηση είναι εδώ πέρα, τι έχει να πει για τη μάστιγα των νέων προπονητών. Την απάντηση σε αυτήν, ουσιαστικά. Ε, ναι, αυτό. Ότι στην ουσία, όσοι κατεβαίνουν σε έναν αγώνα, ε, αυτόματα έχουν γίνει και personal trainers. Και στην ουσία παίρνουν στο λαιμό του πάρα πολλά παιδιά τα οποία το πιστεύουν αυτό που του λένε, ρε παιδί μου. Εσύ τι πιστεύει τώρα, ω ερώτηση για να απαντηθεί αυτό, τι πιστεύει ότι πρέπει κάποιο να κάνει για να γίνει προπονητή. Πρέπει να έχει αποδείξει σε όλου ότι είναι καλό. Αρχικά. Ω αθλητή. Ω αθλητή. Και ως αθλητή. Πρέπει να περάσει δηλαδή από αυτό. Ε, βέβαια. Άμα δεν ανέβει στο σανίδι να δει τι πάει να πει σανίδι, πώ θα ξέρει τι θα κάνει στον άλλο. Δηλαδή, καταρχήν ο προπονητή δεν είναι μόνο προπονητή με την έννοια ότι θα σου πω θα φά. Είναι ψυχολόγο. Είναι εμψυχωτή. Είναι τα πάντα. Άμα ο προπονητή σου λέει ψέματα, θα ζει μια ζωή στο ψέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλειωθεί. Δηλαδή, εγώ, α πούμε, σαν Γιώργο, Ποτέ μου θα τίμαζα ένα άτομο το οποίο δεν πιστεύω σε αυτόν. Πιστεύω στη βελτίωση, αλλά θα του έλεγα τι, Δεν είσαι καλό ακόμα. Πάμε τον πρώτο χρόνο να κάνουμε μια προετοιμασία, να δούμε πώ θα αντιδράσει το σώμα σου. Το δεύτερο χρόνο, βελτιώθηκε. Όχι, δεν είσαι έτοιμο ακόμα. Δεν κατεβαίνει στον αγώνα. Για ποιο λόγο να τον πάρω στο λαιμό με αυτό το παιδί και να τον πάω σε έναν αγώνα απλά για να πάρει συμμετοχή. Το θέμα είναι να πάμε σε έναν αγώνα για να κερδίσουμε. Ή τουλάχιστον να, πάρουμε, να μπούμε στην πρώτη τριάδα. Όχι απλά να συμμετέχουμε. Άμα δεν σα συμμετέχει, πα και σε ένα μαραθώνιο εδώ πέρα είσαι φιλανθρωπικό και πα και, και τρέχει. Δηλαδή, ναι. Δεν υπάρχει. χάνεται. Δηλαδή, όλοι πάνε για την εμπειρία ή πάνε για να υπάρχει... γίνουν προγωνιστέ. Εμπειρία. Τι εμπειρία τώρα να έχει κάποιο ο οποίο φοβ... ντρέπεται να δείξει μια φωτογραφία δικιά του από τον αγώνα. Δηλαδή, όταν βλέπει μια κατηγορία με 11 άτομα και από του 11 οι δύο φαίνεται ότι γυμνάζονται, yeah. είναι πρόβλημα. Δηλαδή, και ο κόσμο που πάει να το δει απογοητεύεται, γιατί περιμένει να περάσει η ώρα να μπουν λίγο πιο βαριέ κατηγορίε. Και δεν έχει νόημα να πηγαίνει. Να σου πω γιατί, γιατί. Κες και του καλού αθλητέ έτσι. Τους κες, γιατί του και, Γιατί είδε, δεν προλάβαμε να δούμε ούτε έναν αθλητή να κάνει ατομικό ποζάρισμα. Γιατί, γιατί εμένα, α πούμε, να μου, φάει, να μου φάνε όλα αυτά τα άτομα χρόνο από αυτό που δούλεψα, ένα χρόνο ή δύο χρόνια, να μην μπορούσα να παρουσιάσω αυτό που δούλεψα και να χάνει τη ουσία όλη η μέρα για κάποια άτομα τα οποία κάποιοι του χώσαν τα μυαλά να πάνε να παίξουν σε έναν αγώνα. Χωρί να είναι έτοιμοι. Δεν γίνεται να γυμνά έξι μήνε και να πα σε έναν αγώνα. Θα πρέπει να είσαι φαινόμενο για να παίξει έναν αγώνα όταν γυμνά έξι μήνε. Mm. Απλά και κάποιοι, α πούμε, που στην ουσία είναι personal trainer, θέλουν και αυτοί κάπω να βιοποριστούν. Να Μπορούν... κερδίσουν. Ναι. Να κερδίσουν, να βιοποριστούν. Ναι. Δε, δεν είναι κακό το να μπορεί να βγάλει χρήματα. Το κακό είναι να κοροϊδεύει τον κόσμο και να βγάζει χρήματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να βλέπει κάποιον ο οποίο είναι χάλια και αν του λε: Είσαι καλό, και μετά με το που κλείσει το κινητό να γελά. Δηλαδή είναι λίγο. Γιατί υπάρχουν αυτά, λε. Έπω ε, δεν υπάρχουν, εσύ. Μα το βλέπει κι εσύ. Δηλαδή, βλέπει όλο να ανεβάζει ένα story με κάποιον ο οποίο το παιδί δεν, δεν φαίνεται καν ότι γυμνάζεται και λέει: Δεν τι έχουμε καταφέρει τα πίστευτα, α πούμε. Είναι λίγο τρελό. Είναι Αυτό βέβαια θα διορθωνόταν αν πήγαινε αυτό το παιδί από την αρχή σε έναν καλό προπονητή. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Πε μου εσύ ε, από αυτού του τρει που σου ανέφερα, του προπονητέ, έναν που να έχει βγει χάλια. Που να πει δεν βλέπετε ή να αγίνα του. Κανεί. Να σου πω γιατί. Γιατί κανεί δεν αναλάβανε ένα τέτοιο άτομο. Ούτε ο Τάσο που τον ξέρω προσωπικά δεν αναλάβανε κάποιον που δεν το πιστεύει. Δεν πιστεύει ότι θα μπορέσει να πάει μπροστά. Εννοείται ούτε ο Ντέιβιτ και ο Σταύρο Επίση, δεν θα μπορούσε δηλαδή, να, να, να πάρει χρήματα από κάποιον στον οποίο δεν πιστεύει. Οπότε εκεί καταλαβαίνει ποιοι είναι οι σοβαροί και ποιοι δεν είναι. Ναι. Προχωράω στην επόμενη. Γνώμη για το φετινό Οδύσσια. <σχεδίσια> Αυτό που σου είπα και πριν. Δεν ξέρω γιατί. Τι τις ερωτήσει τις έχω απαντήσει ήδη. Ναι. Πιστεύω ότι κατέβηκαν πάρα πολλά άτομα. Ε, είναι καλό να κατέβουν πολλά άτομα. Μια... Συμμετοχέ ναι. Κοίταξε, από τη μία κλεγόμαστε ότι δεν έχει άτομα. Απ' την άλλη, κλεγόμαστε ότι δεν έχει επίπεδο. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα αν κατεβαίναν παιδιά τα οποία είναι έτοιμα. Δηλαδή, προτιμώ να δω εγώ, σαν θεατή, αυτό το πω, όχι σαν αθλητή. Σαν θεατή, προτιμώ να δω έναν αγώνα με 60 άτομα καλά, δηλαδή να του δει να πατιούνται και να κάνει ο καθένα το ατομικό του ποζάρισμα, να σ' αρέσει αυτό που βλέπει, παρά να βλέπουμε 150 άτομα να μην προλαβαίνουν να βγουν στη σκηνή να βγει ένα, ένα μπάχαλο να τελειώνει ο αγώνα δύο ώρα το βράδυ, όλοι να είναι ταλαιπωρημένοι. Αυτοί που αξίζανε να δείξουν το κορμί του να μην το έχουν δείξει και να έχουν φύγει. Δηλαδή αυτό. Αυτό ήταν και ένα λόγο που και εσύ το άφησε, μπορούμε να πούμε. Όχι, δηλαδή. δεν είναι αυτό ο λόγο που το άφησα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ε, αν τώρα εσύ κάνει μια σωστή προετοιμασία και δεν έχει αντίπαλο, δεν θε εσύ. Δηλαδή δεν είχε το χέρι σου δηλαδή, να. η διοργάνωση όμω δεν είναι τόσο καλά στημένη. Κοίταξα, να σου πω την θα... αλήθεια. Πιστεύω ότι οι διοργανώσει είναι καλέ. Δηλαδή δεν έχω δει μια διοργάνωση. Δηλαδή, βασικά δεν είναι εύκολο να κάνει έναν αγώνα. Yeah. Ένα έναν αγώνα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν πιστεύω ότι φταίει η διοργάνωση. Τε, όσοι κάνουν τι διοργανώσει είναι πολύ έμπειροι. Το κάνουν αυτό πάρα πολλά χρόνια. Απλά δεν περίμεναν τόσο ο κόσμο και αυτό το μπάχαλο που έγινε. Δηλαδή. Είχανε, ήταν πάρα πολλά άτομα. Δηλαδή, τόσα άτομα μπορεί και ούτε στο εξωτερικό να. ούτε στο εξωτερικό δεν βλέπει τόσα άτομα σε έναν αγώνα. Είναι λογικό δηλαδή να τα χάσουν λίγο με τον χρόνο και είναι και λογικό να μην κάνουν ατομικά ποζαρίσματα. Mm. Αλλά τώρα πιστεύω ότι είδανε το ότι έγινε και θα το διορθώσουν σίγουρα την επόμενη χρονιά και θα είναι πολύ καλύτεροι αγώνε. Mm. Εδώ πέρα λέει: Άμα κερδίσει την επαγγελματική κάρτα, ποια κατηγορία θα διάλεγε. Ήδη αυτό... 12 θα διάλεγα. 2012. Πιστεύω ότι είναι η πιο κοντινή μου κατηγορία. Μπορώ να πιω σε αυτά τα κιλά εύκολα. Έχει παίξει στα 97. Έχω παίξει, έχω παίξει, ναι, έχω παίξει στα 99 κάτι κιλά, έχω παίξει. Οπότε εκεί είναι το, τα Ναι, κιλά... δεν είναι δύσκολο μετά να το... Ναι. Να βάλεις είναι δύσκολο, να χάσεις είναι εύκολο. Προχωράει η Αν έπαιζε με σταυρουλάκι πιστεύεις θα τον κέρδιζες. Ε, το έχω ξανακάνει, δηλαδή τον έχω κέρδισει ήδη μια φορά. Πιστεύω ότι πάλι τον ξανακέρδιζα. Πότε έγινε αυτό το 2017 που παίξαμε μαζί στο, στην πλήν 100 και στην 100. Το 2017 σε ποιον αγώνα. Στην Κρήτη γίνει... Στην Κρήτη. Ναι, ήταν πανελλήνιο. Δηλαδή είχαν έρθει από όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο. Δηλαδή από... δεν ήταν τοπικό αγώνα, ήταν πανελλήνιο. Έχετε ξαναπέξει και νομίζω είχατε. Έχει γίνει και... μια σοπαλία, εντάξει. Μέσω πάλη, αν... ναι, okay, σε ένα αγώνα που είχε γίνει στην Αθήνα τότε. Εντάξει, απλά εγώ δεν έχω χάσει πάντω. Ωραία, από το αφήνουμε, το κρατάμε. Κοίταξε, δεν θέλω, να, δεν, 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 μπορώ, δεν θέλω να σου πω ότι είναι εύκολο αντίπαλο. Απλά να σου πω κάτι. Ο κάθε αθλητή όταν πάει να παίξει έναν αγώνα δεν πάει για να χάσει. Δηλαδή, ε, δεν θα πήγαινα ποτέ σε έναν αγώνα και να έλεγα: Ξέρετε τι, θα χάσω. Θα έκανα τα αδύνατα δυνατά να βγω όσο καλό γίνεται, ώστε να μην αφήσω, αφήσω περιθώριο στου κριτέ να με βγάλουν δεύτερο. Τώρα, το τι πιστεύω και τι θα γινότανε, αυτό μόνο εκείνη την ημέρα μπορεί να το γνωρίζει. Δηλαδή ακόμα και με την αλλαγή που έχει καταφέρει. Επειδή εσύ μιλάει τώρα για το 2017, τώρα είναι 2024. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχω αποχή πέντε χρόνια. Αλλά πιστεύω το σώμα μου, που... επειδή αντιδράει πάρα πολύ καλά, πιστεύω ότι μπορώ να πιάσω πάρα πολύ καλή φόρμα. Δηλαδή πιστεύω ότι λόγω φόρμα θα μπορέσω να κερδίσω τον αγώνα. Δηλαδή θα έχω πιάσει μια πολύ καλύτερη φόρμα. Άρα, άμα έπαιζε, θα έπαιρνε στο Κρήτη. Ε... Αν ήταν αντίπαλο. Αν παίζαμε οι δυο μα, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσα να τον ξανακερδίσω. Ακόμα και έτσι όπω έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Τώρα είναι η γνώμη μου, έτσι. Δεν σημαίνει ότι το έκανα ή έγινε. Εγώ έχω δώσει ανοιχτή πρόσκληση για τον Νοέμβρη, το 24, στον επαιτειακό αγώνα του Μίστερ που κλείνει 40 χρόνια. Όποιο θέλει, α έρθει. Εκεί δηλαδή, αξίζει, όπω είπαμε. Κοίταξε, α πω κάτι. Το θέμα είναι να παίζει με καλού. Δηλαδή, ε, δεν πάμε σε έναν αγώνα, ξέρει τι, Ο, παίζει αυτό, δεν παίζω. Εγώ φέτο για να μην χάσω. Το θέμα είναι να μην φοβάσαι να παίξει. Γιατί άμα φοβάσαι να παίξει, σημαίνει ότι δεν πιστεύει στον εαυτό σου. Πρώτον. Οπότε πρέπει να το δουλέψει. Και λοιπόν. δεύτερον, άμα δεν παίξει με του καλύτερου, πώ θα δει τα λάθη σου. Δηλαδή, πώ θα βελτιωθεί. Δηλαδή, πώ εγώ θα κάνω μια προετοιμασία όπου θα πρέπει να είναι λάθη στην εντέλεια, όταν ξέρω ότι έχω πάρα πολύ δυνατού αντιπάλου. Δεν, δεν έχει περιθώρια. Λάθο εκεί πέρα. Δηλαδή θα πρέπει οι προετοιμαστέ να είναι στο 100%. Και πιστεύω ότι σε έναν αγώνα είναι καλύτερο να έχει δύσκολου αντιπάλου παρά εύκολου. Τι νόημα έχει, Είμα Να κατέβει και να, να κερδίσει και να είναι όλοι χαλιά. Εκεί πέρα είναι... εκεί πέρα είναι η διαφορά του αθλητή με του διαγωνιζόμενου. Δηλαδή οι καλοί αθλητέ παίζουν με του αθλητέ. Οι διαγωνιζόμενοι παίζουν με του διαγωνιζόμενου. Οπότε προχωράμε. Πιστεύει ότι ο Σιμπάμ θα έπρεπε να βγει πρωτό, 100% 100% γιατί ήταν πιο συμμετρικό. Άσχετα ότι είναι ο Σιμπάμ, γιατί εντάξει δεν το πάμε τόσο συναισθηματικό επειδή είναι πολύ δημοφιλή, ε, πιστεύω ότι είχε όλα τα φόντα για να βγει πρώτο. Σου αρέσει το σχήμα, σου αρέσει το καλούπι, όλα. Ε, είχε πιάσει φόρμα. Δηλαδή, όταν βλέπει κάποιον. δηλαδή, ακόμα και ένα παιδί 15 χρόνια ρωτήσει, άμα δει δύο σώματα, ο ένα ήταν σαν γρανίτης, όλα θα σα σαπούνι. Τώρα εντάξει, κάποιοι θα πούνε, Α, ούτε λέει. Εντάξει, ο καθένα έχει την άποψή του. Δεν είμαι κριτή, αλλά εγώ με αυτό που έβλεπα εκεί, δηλαδή έπαιρνε το μάτι. Δηλαδή Καλυσία. το μάτι σου πήγαινε απευθεία εκεί. Ήταν συμμετρικό, ε, δεν είχε καθόλου στομάχι. Τα πόδια του ήταν ε, γραμμωμένα, πίσω ήταν γραμμωμένο. Δηλαδή δεν είχε κάποιο σημείο στο σώμα του το οποίο να υστερεί από του υπόλοιπου. Και τώρα επειδή θα πούνε κάποιοι το μέγεθο, ήταν 118 κιλά. Δεν ήταν 90 ή 80. Δηλαδή, επειδή κάποιοι λένε για το μέγεθο, μια χαρά στεκόταν άνθρωπος. ο άνθρωπο. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι και καλά, άμα κέρδιζε, τότε τι διαφορά θα είχε το Classic με το Open. Εκεί είπαν, ναι, ναι. Προσπάθησαν απλά να προστατεύσουν την Open εκεί πέρα. Δηλαδή, ε, 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 απλά προσπάθησαν να προστατεύσουν την Open. Δηλαδή, δεν θέλανε να, το... να πούνε ότι έχασε ένα ε, bodybuilder από έναν. Ε... Αλλά δεν ήταν και από του καλύτερου. Δηλαδή, αν βλέπαμε τον Dowda εκεί πέρα δίπλα του. Εντάξει, αλλά ήταν τέταρτο στο δεν μπορεί να πει ότι ήταν εκτό δεκάδα. Ναι. Δηλαδή ήταν ήδη στα, στα, ονόματα τα οποία ήταν μέσα στην πεντάδα. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι για να προστατεύσουν την open την κατηγορία, ε, τον πετάξανε δεύτερο. <laughs> δηλαδή ήταν άδικο το αποτέλεσμα. Γιατί άλλο ήταν, είχε όλο το πακέτο. Ο άλλο υστερούσε, ναι, είχε μάζε μεν, αλλά δεν, μπορού, δεν, φαινόταν η μάζα του. Ε, γιατί δεν ήταν, δεν ήτανε βαθύ, δεν, είχε, ήταν, ήταν σκληρό, δεν ήταν δηλαδή, γραμμωμένο. Δηλαδή, έχει βλέψει στο να βελτιωθεί, αλλά δεν δηλαδή ήταν στο 100% τη φόρμα Ήταν στο 85%. Ναι. Ήταν μαλακό αυτό. Φαινόταν πολύ. Στον αγώνα βγαίνει πρώτο, ο οποίο ήταν πιο έτοιμο, ο οποίο έχει όλο το πακέτο. Ναι. Δεν μετράνε τα μεγέθη τόσο. Μετά έχει τα μεγέθη, Αυτή αλλά. Τι αυτό είδαν όμω τώρα. Εντάξει, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν άδικο. Απλά πήγαν να προστατεύσουν την Open την κατηγορία. Δεν θέλαν να καταπιούν ότι ότι ένα classic φυσικ θα να κερδίσει ένα σωστό ένα, στοπ, ένα στο stop, Mr. Olympia, ναι. να. Πάμε επόμενη. Φήμε λένε ότι είσαι εκατομμυριούχο. Ποιο το είπε αυτό, ρε. Έτσι γράφει εδώ. <laughs> Μπα, όχι, δεν είμαι ακόμη. Άμα είχε ένα εκατομμύριο. Και θα το έκανα. Δύο εκατομμύρια. Όπω σου είπα και πριν, επενδύει για να μπορέσει να πα μπροστά. Λοιπόν, bon, πάμε επόμενη. Πώ αντιμετώπισε του τραυματισμού που έχει, Εντάξει, πιστεύω ότι όλοι μα έχουμε τραυματισμού. Έχει τραυματισμό. Ε, πονάει λίγο όμω μου ο δεξί, σε ποιον δεν πονάει. Πονάει λίγο η μέση μου, λίγο εδώ το tennis έλμπο. Εντάξει. Κοίταξε, Από μάθες. τα κιλά είναι. Από τα κιλά. Ε, σίγουρα που κάτι θα είναι. <laughs> Τώρα, κοίταξε, το θέμα είναι να μάθει να ζει με αυτό. Δηλαδή, δεν πιστεύω, πιστεύω, σε κανένα άθλημα δεν υπάρχει κάποιο αθλητή ακόμα και οι σε τόπο επίπεδο παίζουν με τραυματισμό ήδη, δηλαδή αυτό που βλέπει. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει αθλητισμό χωρί τραυματισμού. Ε, το αντιμετωπίζω κανονικά. Προσπαθώ να κάνω ασκήσει που δεν με ενοχλούν. Ε, το ισοβαθμίζω κάπω. Το κάνει τώρα πόσα χρόνια, 17 χρόνια. Από το 2006 μέχρι. Εντάξει, είχα και βέβαια 10 χρόνια αποχέ. Ναι, αλλά... τα τόσα χρόνια αποχύ... ναι. Αυτό σε βοήθησε, έχει ξεκούραση ή όχι. Πά. Οι τραυματισμοί με το που ξεκινήσει θυμούνται αμέσω. Ναι. Δηλαδή με το φεύγανε το φεύγαν όμω. Φεύγαν, φεύγαν, Δηλαδή με το που σταμάταγα τα βάρη μετά από καιρό, ε, ανακουφιζόμουν πάρα πολύ. Μετά που ξαναξεκίναγα. Από διατροφή. Κρατούσε μια διατροφή. Όχι, γεννή. τίποτα, τίποτα. Ειδικά με το μαγαζί, τίποτα πολύ. Δηλαδή έτρωγα δύο φορέ την ημέρα ό,τι είχα. Ό,τι έβρισκα. Απ' έξω. Και απ' έξω και από μέσα. Ναι. <laughs> ναι, ναι. Κοίταξε. Δηλαδή δεν είναι όπω είναι κάποιοι που του βλέπω που είναι μέσα. είναι στη ρουτίνα του. Δηλαδή του βλέπει ότι δεν μπορούν να ζήσουν αν δεν κάνουν διατροφή, αν δεν έχουν ζυγίσει τα. Κι εγώ έτσι να κάποτε. Απλά όσο μεγαλώνει και βλέπει πραγματικά το τι είναι σημαντικό, τώρα αυτά είναι τίποτα. Δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το bodybuilding και από τη διατροφή και από όλα αυτά. Καλό είναι βέβαια να κάνει σωστή διατροφή, είτε γυμνάζει είτε γυμνάζεσαι. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι το γυμναστήριο σου δίνει ένα έξτρα κίνητρο. Δηλαδή άμα γυμνάζεσαι, επί τόπου έχει συνδέσει τον αυτό ότι θα κάνω διατροφή και ότι θα τα κάνω όλα σωστά. Γιατί άμα δεν τα κάνει και όλα σωστά, θα δει και αποτέλεσμα. Να. Πάμε ακόμα άλλη μία. Με ποιον φοβάσαι να παίξει, Με κανέναν. Είσαι πολύ γρήγορη σε απαντήσει. Ε, δεν φοβάμαι ρε, Γιατί να φοβάμαι να παίξω. Τι είναι, με ποιον θα παίξω, με τον μπαμπούλα. Κοίταξε. Ε, Όπω είπα και πριν, μου αρέσει να παίζω με του καλύτερου. Αν είναι να παίζω με τους μέτριους και να πω ότι βγήκα καλός, δεν υπάρχει νόημα. Δηλαδή, για να αξίζει μια προετοιμασία, θα πρέπει να έχει κίνητρο, όπως είπα και πριν, και θα πρέπει να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει... Δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή, θα πρέπει να... η προετοιμασία να είναι στο 100%. Δεν φοβάμαι να παίξω με κανέναν, γιατί δεν φοβάμαι να χάσω. Ενώ πολλοί φοβούνται να χάσουν. Ε, το κρατάμε. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Είναι ωραίο αυτό που είπε. Ναι, ε, θέλω να σου πω ότι πολλοί ας πούμε μαθαίνουν ότι θα παίξει κάποιος καλός και δεν πάνε στον αγώνα για να μην ε, ρεζιλευτούν. Όπου δεν θα πει κάποιος «Α, έχασα από αυτόν» και αν το πει, τι θα γίνει η συντηρία του κόσμου. Δηλαδή, δεν γίνεται να βγαίνουμε πάντα πρώτοι και θα χάσει τη ζωή και θα κερδίσει. Πιστεύει δηλαδή ότι αυτό δεν του χαλάει το όνομα, το να βγουν δεύτεροι. Εντάξει, ρε, εσύ, τώρα. Και να βγει δεύτερο σε μια εβδομάδα τα έχουν ξεχάσει όλα. Δηλαδή, μια να μην κάνει πώ, έχει ξεχάσει και μάνα σου. Δηλαδή τώρα εντάξει. Άμα βγει δεύτερο, δηλαδή, τι έκανε, σκοτώσει ο άλλο επειδή βγει δεύτερο. Αφού βγει δεύτερο, τι να κάνει τώρα. Προσπάθησε, Αυτό έχει σημασία. Προσπάθησε. Εδώ στο 100%. Αν δεν βγήκε φέτο, πάμε για του χρόνου. Mm. Το θέμα είναι να μην τα παρατά. Δηλαδή να μην σε λυγίσει αυτό που, που έγινε. Αλλά από του αγώνε μαθαίνει για σένα για να γίνει καλύτερο. Άμα είναι να φοβάσαι για να, να μην, να μην χάσει από τον άλλον και μένει πίσω, δεν πα μπροστά. Δεν... Πιστεύω είναι λάθο. Οπότε δεν φοβάμαι να παίξω με κανέναν με την έννοια ότι δεν φοβάμαι να χάσω κιόλα. Είναι όντω λάθο τρόπο σκέψη. Είναι λάθο τρόπο σκέψη. Ναι, πολύ λάθο. Δηλαδή δεν μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Δεν μπορεί να εξελιχθεί. Τώρα εδώ πέρα έχω και μία μπόνου τελευταία. Λέει αν θα ξανακατεβεί αγώνε. Νομίζω το έχουμε απαντήσει πάνω κάτω. Το σκέφτεσαι. Δεν έχω αποφασίσει πότε και πότε, πότε θα γίνει αυτό. Θα κατέβω μόνο αν δω ότι θα παίξουν δυνατά ονόματα. Δηλαδή, αν δω ότι θα παίξουν, ας πούμε, οι top, θα πάω να παίξω. Αν δεν ακούσω κάτι, δω ότι κανεί δεν θα παίξει από του καλού. Δεν θα πα. Δεν θα πάω. Μπορεί και να πάω, αλλά δεν. Μιλά τώρα για το Οδύσσια. Ναι, για το Οδύσσια μιλάω. Αν πάνε, όπω είπα και πριν, άτομα τα οποία εκτιμώ σαν αθλητέ και θα υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό ανταγωνισμό όπου θα, το, θα αρέσει τον κόσμο. Γιατί στην ουσία αγώνε χωρί κόσμο δεν γίνονται. Εμένα, εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να γίνει ένα αγώνα ξανά και να μείνει στην ιστορία. Δηλαδή να γίνει ένα αγώνα όπου θα πούν όλοι πω τι παρακολουθήσαμε σήμερα. Δηλαδή δεν έχει να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό θέλω να. Αυτό, αυτό επιδιώκω. Επιδιώκω να παίζω με... με... τα καλύτερα ονόματα στην Ελλάδα. Δύσκολου αγώνε. Δύσκολου αγώνε και α καλύτερο. Δεν γίνε... Εκεί φαίνεται. Δεν γίνεται να, να βγαίνει παντού πρώτο, αλλά τουλάχιστον θα δώσει το 100% για να βγει. Κανεί δεν πάει πιστεύω σε έναν αγώνα με την έννοια ΕΕ, θα πει θα χάσω. Ναι. Αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το αν πιστεύει στον δε... εαυτό σου. Άμα δεν πιστεύει ότι θα βγει πρώτο, τώρα δεν σου λέω ένα που είναι ε, στην, ε, πλην 80 να έχει βλέψει να κερδίσει την πλην 100 όταν παίζουν πολύ μεγάλα ονόματα. Συν 100, συγγνώμη. Συ, όταν κάποιο παίζουν στην 100 να έχει βλέψει να κερδίσει, αλλά όσοι είναι, ό, ό, όσοι είναι στην κατηγορία του, δηλαδή ένα που είναι στη 100 ή στην πλην 100 και δεν το πιστεύει, καλύτερα να μην πάει. Yeah. Δηλαδή, yeah. Που αυτό γίνεται στην ουσία. Αυτό που φοβάται να παίξει πάει να πει ότι δεν πιστεύει στον εαυτό του μπορεί να κερδίσει. Yeah. Πρέπει να έχει δηλαδή έναν εγωισμό κάπω μέσα σου. Εγωισμό. Πείσμα, θα, θα, θα έλεγα. Πείσμα. Όχι εγωισμό. Δηλαδή θα πει ότι ξέρει τι, κοίτα τον, είναι πολύ καλό, εγώ όμω πρέπει να γίνω καλύτερο. Οπότε πεισμώνει και βέβαια θέλει σκληρή δουλειά. Έτσι. Βάζει το κεφάλι σου κάτω και δουλεύει. δεν μπορεί να λε ότι θα κερδίσω, αλλά δεν έχει ρίξει τη σκληρή δουλειά. Εκεί θα είσαι λίγο. Δεν το, δεν το βλέπει αυτό να γίνεται. Δεν δουλεύει που λένε ότι θα κερδίσω, θα κάνω θαράνο και δεν κάνουν τίποτα στο τέλο. Δηλαδή για να κάνει μια δήλωση θα πρέπει να το πιστεύει. Να το πιστεύει όμω και να έχει μια βάση. Όχι στον αέρα. Όχι στον αέρα. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και που ήρθε και που τα είπαμε. Ε, και για τι συμβουλέ, ήταν πολύ σημαντικέ που κάνω και εγώ αυτό που κάνω. Μα κάνω να βοηθήσουμε τον κόσμο να δει λίγο τα πράγματα καλύτερα. Κάποιοι να αλλάξουν ε, ε σκέψει και να πάνε προ το καλύτερο. Δηλαδή αυτό θέλουμε. Πιστεύει τα είπαμε όλα, ξεχάσαμε κάτι, θε να προσθέσουμε δηλαδή. Όχι, δεν, Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα και μου άρεσε και πάρα πολύ η συνέντευξη και σου έχουμε και σένα ότι καλύτερο στη ζωή σου. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι το πας πάρα πολύ καλά και να συνεχίσει έτσι. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε όλους που ήσασταν μέχρι το τέλος. Κάτι έκλεισε η άλλη κάμερα. <laughs> ε, επίσης να αναφέρω ότι μπορείτε να μπείτε στο site μου στο costas.gr για συμπληρώματα. Να κλείσουμε και το βίντεο. Γεια σας.